4 εκατομμύρια. Μάλιστα, κύριε Χρήστο. 4 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν jackpot γι' αυτό. Πέσανε εδώ στο χωριό τόσα λεφτά. Ναι, καλέ. Στο λατατζίδικο του γιού μου. Τσόκο! Δεν είναι ανάγκη να τον φωνάξετε. Σας πιστεύω. 4 εκατομμύρια ευρώ και δεν έχει πάει ακόμα να τα ζητήσει κανεί. Δεν έχει πάει. Όχι, ήταν ανώνυμο το δελτίο. Φοβούνται, παιδί μου, τις απαγωγές. Έτσι φαίνεται. Αλλιώς δεν εξηγείται. Εκτός και πήγε σήμερα κανείς. Για να ρωτήσω. Σωτήρη! Καλά, μη φωνάζετε έτσι, κύριε Βάσο. Είναι και ο μαμάς μέσα. Α, από την ώρα που έπεσε το εγκεφαλικό δεν το πειράζει τίποτα. Ένας άγγελος είναι. Καλά, αυτό δεν είναι λόγος. Πριν το εγκεφαλικό, ναι. Πριν το εγκεφαλικό ήταν πολύ νευρικός ο Μακαρίτης. Όχι και Μακαρίτης, κύριε Βάσο. Αχ, τι είπα, συγγνώμη, κύριε Χρήστο, που αλλά έτσι όπως είναι με το στόμα στραβό και δεν μιλάει. Θυμάμαι και ο πεθερός μου έτσι ήταν. Για 7 μήνες. 7 μήνες. Ναι. Λέει τον παπά να μας αργήσει τόσο. Ποιος το ξέρει. Αλλά είστε πολύ τυχεροί που τον παπά σας τον περιμπήκε τη βέσκα. Τον έχει στα πούπουλα τον έχει. Α, ναι. 1,5 χρόνο τώρα που έχει έρθει η βέσκα στο σπίτι, ο γέρος έχει πάρει τα πάνω του. Αυτά είναι τα πάνω του. Χρήστο, έχεις στο νερό μου θέλεις. Ο παπάς πώς είναι τώρα. Πώς να κάνω. Έχει χαλάσει χειρότερα. Δεν λέμε έχει χαλάσει η βέσκα μου, έχει χειροτερέψει λέμε. Γιατί. Νευράζει το τακά. Έχει χαλάσει, λέμε για μηχανές. Για ανθρώπους λέμε αρρώστησε, δεν είναι καλά, τέτοια. Ωραία, σπράχ, κατάλαβα. Τι διαβάζω. Μιλάς βουλγάρικα. Τι δεν το ξέρετε. Α, εγώ στη Βουλγαρία γεννήθηκα, βέβαια. Αχ, Τανάση. Αχ, Τανάση, καξτάνα τακά. Αχ, κύριε Τανάση μου, πώς κατήντησες έτσι. Ούτε να μιλήσει δεν μπορεί, κυρία Τζέννη. Όχι, πάλι άρχισε να καπνίζει αυτό. Σκάσε αράπη, βλακνή αράπη. Όλη την ώρα το αγκάπη μας τρέλανες. Κάνε έρχεται ο κύριος Παναγιώτης με την κυρία Ρόη. Γι' αυτό μου καπνίζει ο αράπης. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Παναγιώτη. Καλώς τους. Τι έγινε, πέρνανε. Όχι, Ρόη μου. Αχ, δόξα τω Θεώ, το προλάβαμε. Πού είναι. Μέσα. Χάλια είναι ο Παναγιώτης, χάλια. Του στήθησε, παιδί μου, φαίνεται. Το αγαπάει τον παπά του. Α, και ο Πιθανάσης τον αγαπάει. Βέβαια την αδυναμία την έχει στο μικρό. Και αυτό η Μακαρίτη σε γυναίκα του. Το Χρήστο αγαπούσε πιο πολύ. Ναι, το Χρήστο το θυμόταν πολύ συχνά. Όλο για Χρήστο μιλούσε. Δεν μου λες. Εσύ πότε θα τους μιλήσεις. Τώρα ακόμα μόλις ήρθανε. Ναι, αλλά μην τα λύσεις, μην το μάθουν από τους ξένους. Ναι, Βάσο. Μόλατε, μόλατε. Μην πεις τίποτα, σε παρακαλώ. Ναι, αλλά αυτός εκεί μέσα μπορεί να πεθάνει από στιγμή σε στιγμή. Δεν θα τους πεις ότι είναι άντρα σου. Στην κηδεία θα μάθουν ότι παντρευτήκατε με τον Κρυθανάθη. Σταμάτα, καλέ, μην ακούσουν. Δεν ακούνε. Και εδώ που τα λέμε, καλύτερα να ακούσουν. Πες τους εκεί απλά-απλά. Με τον παπά σας αγαπηθήκαμε και παντρευτήκαμε. Είχαμε σκοπό να σας το πούμε, αλλά έτυχε το. Και δεν προλάβα. Τρούντνοε, δύσκολο. Ορίστε που ανησυχούσες. Μια χαρά είναι ο πατέρας, μια χαρά. Και μια χαρά, μωρή. Με το σαγόνι να μας βάλει. Ωραία, του τράβωσε λιγάκι το φυλάκι. Πέθανε, δεν πέθανε. Σα έστωσα κρεβάτι πίσω. Πίσω πού? Στο πίσω καθιστικό. Και το μεγάλο υπνοδωμάτιο. Είναι η κυρία Τζέννη μέσα. Α, μάλιστα. Πρώτη φορά έρχεται μετά από τόσα χρόνια, είπατε να την περιποιηθείτε. Ρόι! Ήρθε ότι η Βέσκα θα κρατούσε για μας το μεγάλο υπνοδωμάτιο. Καλά, δεν τρέπεσαι. Εδώ δεν ξέρουμε αν θα ξημερώσει ο πατέρας μας και εσύ συζητάς για το που θα κοιμηθείς. Μα έχω πρόβλημα με τη μέση μου, Παναγιώτη. Εάν είναι τόσο πρόβλημα, να αλλάξουμε δωμάτιο. Έλα τώρα, ρε Τζέννη. Όχι, Παναγιώτη μου. Αν έχει πρόβλημα η γυναίκα, να αλλάξουμε. Έλα, Βέσκα. Μάλιστα. Μα πού πάτε. 3 λεπτά θα κάνουμε να μαζέψουμε. Δεν έχουμε φέρει να γίνει τόσα πράγματα. Πάμε, Τζέννη. Θα σας δώσω κι εγώ ένα χεράκι. Μωρή σε τρελή. Έκανε θέμα για το που θα κοιμηθείς. 20 χρόνια που έρχομαι σε αυτό το χωριό, κοιμάμαι στο μεγάλο υπνοδωμάτιο. Και δεν εννοώ να στριμωχτώ, επειδή ελέησε μια φορά να έρθει να δει το πεθερό της, ή τη φούλα σου η αριστοκράτησα. Εξάλλου έχω και πρόβλημα με τη μέση μου. Καλά, εντάξει, χέσαι μας. Και στο κάτω-κάτω της γραφής μου τη δίνει αν δεν σα ξέρει. Μου τη δίνει που τον έπιασε ξαφνικά ο πόνος στον αδερφούλη σου. Πεθαίνει ο πατέρας μας, Ρόι. Να μην ερχόταν. Μα ακριβώς γι' αυτό μου τη δίνει. Γιατί ήρθανε τώρα σαν τα κοράκια. Μπορείς να σταματήσεις, σε παρακαλώ. Εντάξει, να σταματήσω. Δεν μου λες, πόσα χρόνια έχει να πατήσει το πόδι του στο χωριό. Ρόι. Ναι, άμα λέω την αλήθεια, Ρόι. Ο Χρήστος.
Χριστό, συναδελφό μου και δικαιούται τη μισή περιουσία. Κατάλαβε. Και όσα έχει φάει τόσα χρόνια από το γέρο, δεν πιάνονται. Που παρίστανε τρία χρόνια και σπουδάζει τον τεχνίτη. Και ανάθεμα κι αν ξέρει πόσα δόντια έχει ο άνθρωπο. Άμα τον ερωτήσει, μπορεί να σου πει και 50. Ε, όχι 50. 45 όμω θα στα πει. Ε, τώρα θα τον κατηγορήσει που δεν έγινε ο δοδοτεχνίτη. Και την επιχείρηση, βρε. Με ποια λεφτά την έκανε, Παναγιώτη. Ήθελα να κάνει δική του δουλειά. Να μην το βοηθήσει ο πατέρα. Εσένα σε βοήθησε. Μα εγώ δεν ήθελα να κάνω δική μου δουλειά. Α μα έδινε τα λεφτά και θα βλέπαμε εμεί τι θα τα κάναμε. Αλλά ποτέ δεν ήσουν ικανό να διεκδικήσει τίποτε. Το λεωφορείο, βρε, του θείου του Κώστα. Το φάγανε κανονικά. Δεν δικαιούσουν εσύ το μισό λεωφορείο. Τι πήρε, ούτε μια ρόδα. Και τι ελιέ που πούλησε ο γέρο για να πάρει στο Χριστάκι το Τοιότα το Τσέλικα, 80 ρίζε ελιέ. Τι τι ήθελε, μου έρθει ελιέ. Θα κόψω να τι μαζεύει. Μια με. Τώρα μπορεί να μου πει τι θε. Μπορεί να μου πει τι θε, καλό το φελέκι μου και έχει πάει τον ίδιο καβά. Τον πατέρα μου, δεν τον σέβεσαι. Εγώ βρε, δεν τον σέβομαι. Εγώ δεν τον σέβομαι. Που τόσα καλοκαίρια περάσαμε μαζί. Που τον περιποιήθηκα σαν πατέρα μου πραγματικό. Τι θέλετε, πατέρα. Αντιπείτε, πατέρα. Αμέσως, πατέρα. Και να τώρα που ήρθαμε και το στερνό αδείο. Το στερνό χαιρετισμό. Έλα τώρα, μην κάνεις έτσι. Δεν και τόσο τραγικά τα πράγματα. Ο γιατρός είπε πως αφού τη γλίτωσε μπορεί και να το ξεπεράσει. Λες, ε. Ζάχαρο, ρε. Έχετε ζάχαρο, κύριε Χρήστο. Δυστυχώς, κυρία Βάσο. Ψωμί σημαντικά πολύ περιορισμένα και τα γλυκά κομμένα. Α, εγώ πάλι το φαΐ δεν με νοιάζει τόσο όσο το γλυκό. Έφτιαξα χθες κάτι μπαμπάδες. Καταπληκτικού. Έκανες μπαμπάδες. Ναι. Και δεν μου έφερες. Α, μήπως μείνανε καθόλου. Σαν το γλάρο τους κατάπια, έναν έναν. Ήταν ωραίοι, ε. Πάρα πολύ ωραίοι. Τους έκανα με ρούμι αυτή τη φορά. Μπαμπάδες με ρούμι. Δεν έχω φάει. Yeah. Είναι συνταγή της Βέφας Αλεξιάδου. Αχ, κρίμα που δεν μου έφερες. Τρελαίνομαι για μπαμπάδες. Για όλους τους μπαμπάδες. Τι είπες? Λέω, της αρέσουν οι μπαμπάδες. Ξέρει, Νέσκα. Πού πας, Παναγιώτη? Πάνε εδώ λίγο τον μπαμπά. Ανησυχώ πολύ. Δεν μου λες, Τζένι. Μαύρα έχεις φέρει. Και βέβαια έφερα και ένα φουστάνι και να με πιες. Μήπως να μου έδινες τη φούστα, γιατί έχω φέρει μια, αλλά της έχει φύγει το στρίφωμα. Αλλά τι είναι αυτά που λέτε, τι κουβέντες είναι αυτές. Θα σας δώσω εγώ φούστα, κυρία Ρόι. Έχω μαύρα εγώ, να ντύσω τρεις κηδείες, όχι μία. Τι έγινε, Παναγιώτη, τι κάνει ο παπάς? Τι θα κάνει, αερόπικ. Σαν να χειροτερεύει, μου φαίνεται. Μήπως τώρα σε γνώρισε. Πα, τη μια νομίζω ότι είμαι ο Θεός ο Κώστας, την άλλη πάλι νομίζω ότι είμαι ο γιατρός. Σαν πως εμένα. Αχ, πως καταντάει ο άνθρωπος. Ο Μπαρμπαθανάσης που έπιανε πουλιά στον αέρα. Ξέρετε τι πειραχτήρι ήτανε, όλους τους πήρατε. Δεν υπήρχε φορά μου να με δει στην αυλή και να μην πει κάτι πονηρό. Κυρίως για τον Μπομπό. Θα να γίνει καλά, κυρία Βάσο. Είναι γερός καλή ο πατέρας. Δεν θα το βάλει κάτω. Ρε Παναγιώτη, εκείνο το λογαριασμό στην Εθνική τον είχε ακόμα ο παπάς. Ναι, αμέ. Α, μην περιμένετε από δάχτα. Ναι, μα δεν περιμένω. Τι να περιμένω, έτσι το λέμε τώρα για να περνάει η ώρα. Ο πατέρας να γίνει καλά, αυτό έχει σημασία. Ε, βέβαια. Εκείνα τα αποκλειστικά που πούλησε φέτος, τα λεφτά τα έχει. Βέβαια, τα έχει κάνει ομόλογα. Ομόλογα. Τα μότο και είχα κάθε επιταγές. Φυσικά ρε, τα σπάμε τα ομόλογα. Αυτά βολεύονται, άλλα δεν βολεύονται. Το χρήμα πάει και έρχεται. Ο άνθρωπος όμως άμα πάει. Ο άνθρωπος έχει αξία, ο άνθρωπος. Και ειδικά ο γονιός. Θυμάστε πόσο σας αγαπούσε. Και μάνα και πατέρας ήταν για σας. Πάντα να μην μας λείψει τίποτα. Έχεις καμιά ανάγκη, Χρήστο? Τι θέλεις, Χρήστο? Μήπως σου λείπει τίποτα, Χρήστο? Πάρε, Χρήστο. Ναι, αυτό το πάρε, Χρήστο, το συνήθισε πολύ. Και τους δυο μας αγαπούσε, Ρόη. Και τους δυο μας πρόσεχε. Τα δίκαιος άνθρωπος ο πατέρας. Άρε πατέρα, άρε πατέρα! Δεν μου λες, αυτός εδώ ο τείχος γκρεμίζεται. Ε? Λέω, αυτός ο τείχος πέφτει ή είναι φέρον. Πώς δεν πέφτει, ωραιότατα πέφτει και γίνεται με το δίπλα μια σαλονάρα. Ναι, αλλά έτσι έκανε τη μια κάμαρα. Καθόλου, για τα πνευματικά θα ρίξουμε όροφο από πάνω. Ε, να δούμε. Τι να δούμε, Τζένι μου? Ε, ξέρω εγώ, ένα σπίτι για δύο οικογένειες. Για εξωτερικό θα το έχουμε. Δεν θα το έχουμε για όλο τον χρόνο. Ε, ναι, δεν λέω. Αλλά όσο να είναι, δεν μας πολύ φοράει. Γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς κι εσείς, είναι και τα παιδιά σου. Ε, τι να κάνει να τα πνίξει αφού τα έκανε. Ε, δεν είπα αυτό. Είπα
υπάρχει κι άλλη λύση. Τι λύση? Μίλα, Χρήστο. Να, λέγαμε με την Τζέννη, σκεφτόμασταν δηλαδή, μήπως Παναγιώτη να παίρνατε εσείς το κτήμα απέναντι στο λόφο και να κρατούσαμε εμείς αυτό εδώ το σπίτι. Μιας και εσείς τώρα, το τελειώνετε το εξοχικό στη Μαγούλα. Τι να τα κάνετε δύο εξοχικά? Γιατί μην νομίζεις, Παναγιώτη μου, και τα δύο εξοχικά είναι έξοδα. Να πληρώνεις δύο φώτα, δύο τηλέφωνα, δύο νερά, είναι λογαριασμός. Για να μας προφυλάξετε από τα έξοδα, το θέλετε το σπίτι, Χρήστο μου. Μιλάμε τώρα. Λέμε τα υπέρ και τα κατά. Κοίταξε, Χρήστο! Γιατί πολύ το έχετε απλώσει το χέρι σας όσο ζούσε ο πατέρας. Μα τώρα ζει! Ναι! Κάνατε ό,τι κάνατε, αλλά το σπίτι το πατρικό θα μείνει εξαδιαιρέτου. Ή το πολύ πολύ να μοιραστεί ακριβοδίκαια στα δύο. Στα δύο? Ναι, Βάσο, στα δύο. Πόσα παιδιά έχει ο άνθρωπος? Δύο έχει, δεν λέω. Μη μου πεις ότι έχει και κανένα εξόγαμο και Θανάσης. Όχι, εξόγαμο δεν έχει. Πες και δεν θα μιλήσει. Μλακνή, σταμάτα εσύ, μην ανακατεύεσαι. Να σου πω, Ρόι, όταν είπες πολύ έχετε απλώσει το χέρι σας, τι εννοούσες? Μίλα, Χρήστο! Τι να πω! Να ρωτήσεις τι εννοούσες! Όχι, ρε στην Τζέννη και εσύ, είπε και μια κουβέντα, Ρόι! Κάνεις ό,τι δεν καταλαβαίνεις, Τζέννη μου. Δεν ξέρεις τι έχετε πάρει από τον παπά. Γιατί εσύ ξεχνάς ποιος πληρώνει τις σπουδές του γιου σου στην Ιταλία? Ναι, έτσι είναι. Και για την κόρη σου, ποιος πληρώνει για να σπουδάσει η κόρη σου? Η Βίκη μου, για να σπουδάσει, Τζέννη, δουλεύει στην τηλεόραση. Πόσα βγάζει από την τηλεόραση? Γλάστρα την έχουνε, δεν είναι κειμένα κάτι. Και φτάνουν αυτά τα λεφτά για να πληρώνουν το κολέγιο? Δεν θα σου δώσουμε λογαριασμό όπως τα φέρνουμε βόλτα. Εδώ άλλο λένε. Ενέργεια βγήκε 988, Τζέννη. Πήρατε κανονικά 12 εκατομμύρια. Χώρια τα άλλα. Ροή, πιο ήρεμα. Τι για μένα λέτε? Α, μην έχετε πρόβλημα. Εγώ ξέρω με όλες τις λεπτομέρειες πως άνοιξε ο κύριος πίσω στο εργοστάσιο με τα προφυλακτικά. Γιατί, πώς το άνοιξα? Με τις πλάτες, το αριστό. Ναι, ρε Παναγιώτη, είχα και εγώ ένα πολιτικό μέσο. Γιατί, ποιος δεν έχει, εσύ δεν είχες? Όμως εγώ δεν ήθελα να φοβώ στο δημόσιο όπως εσύ. Είχα δυναμικές ιδέες εγώ, Παναγιώτη, είχα σχέδια. Ναι, εντάξει, μη συγχύσεσαι. Από το 1984 που βγήκε το AIDS, άρχισε να μου γυρίσει στο μυαλό η ιδέα. Ποια είναι η επένδυση του μέλλοντος? Η καπότα! Γιατί είσαι διορατικός επενδυτής, αγάπη μου, γι' αυτό! Βέβαια, έχει εμπορικό μυαλό, κύριος Χρήστος. Πολύ εμπορικό μυαλό. Γι' αυτό έχει πήξει στις ακάλυπτες επιταγές. Από το πολύ εμπορικό μυαλό. Ρόι, έχει κρίση η αγορά, Ρόι. Δεν φταίω εγώ. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά, δεν αγοράζει. Ρέση Χρήστο, έχει κρίση το ρούχο. Το καταλαβαίνω. Έχει κρίση η διασκέδαση. Και αυτό το καταλαβαίνω. Εσείς τι κρίση περνάτε? Ξέρω εγώ. Απ' την πολύ λιτότητα ο κόσμος δεν έχει κέφι και δεν πηδάει. Και τέλος πάντων, μου δεν λένε για ακάλυπτες. Μη φαντάζεστε και κανένα ποσό. 10.000 ευρώ είναι. 15. Δεν είμαστε και χρεοκοπημένοι. Θα γίνει και αυτό με την πολύ έξοδη ζωή που κάνετε. Ρωή, σε παρακαλώ. Σε αυτό δεν μας πέφτει λόγος. Αν δεν τραβάγανε κάθε τόσο λεφτά από μπαμπά για να ισοφαρίζουνε, βεβαίως. Αλλά όσο εδώ και μη παρέκει, όσο ζούσε ο πατέρας. Τώρα ζει. Ναι, κάνατε ό,τι κάνατε, αλλά η πατρική περιουσία θα μοιραστεί με το υποδεκάμετρο. Μα δεν έχει πεθάνει ρόλο ο πατέρας. Άρα, λέμε, ομιγέννητο, ό,τι έμεινε θα κοπεί στη μέση. Γιουγούρι, βες και, τούξεν τελεί. Εμόκα σέγκα. Ναι, τα σνάει. Βάσο, ναι, σε μπούλκαρι. Μα τι σκατάλετε και εσείς κάθε τόσο στα βουλγάρικα. Τίποτα, τίποτα δεν λέμε, κυρία Τζέννη. Και γιατί μιλάτε βουλγάρικα? Για εξάσκηση. Βες και, γιουγούρι, τα σνάει. Α, δεν το πιστεύω. Τι της είπες τώρα? Λέγε καλή τι της είπες τώρα. Εγώ θα σας πω. Τι συμβαίνει, Βέσκα? Συμβαίνει ότι ο μπαμπάς σας δεν είναι πια μόνος του. Μπαμπάς σας προηγούμενη εβδομάδα παντρεύτηκε. Δεν το πιστεύω. Όχι, δεν το πιστεύω. Γιατί εγώ το πιστεύω? Πού είσαι 45 μου, θα έχω δεύτερη μανούλα και μάλιστα βουλγάρα. Να τον καλύτα. Και εσύ τον καλύτα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ρε Τζέννη, το πόσα παίρνει. Το μισό. Το μισό ακριβώς παίρνει χείρα. Το καταλαβαίνεις. Άμα πάρει μέσα τα μισά για εμάς, τι θα μείνει? Σκατά θα μείνουνε. Θα περίμενα 7 τα λεφτά σου ανεξ ουρανού, ρε γαμωτό. Γιατί εγώ πώς θα πλήρωσω το δάνειο? Άσε εκεί σαν 2 μήνες θα πλήρωσε. Εκεί μου μιλάς για κάτες. Μη μου μιλάς για κάτες. Γιατί αυτή μου λέει 5. Και 5 υπερχρεωμένες. Μα πώς θα κινηθώ? Αφού έχουμε μήνες να έχουμε κανονικά λεφτά. Τα λεφτά με το που έχω δεν φέρνει στο κογλίφου. Τι ρε, έχεις πάρα από το κογλίφου. Τι να κάνω, ρε Παναγιώτη, αν δεν έχω τις ακάλυπτες. Τι ακάλυπτες, ρε. Για 15.000 ευρώ. Καλέ, τι 15. 300.000 χρωστάει. 300.000. Μα λέμε ότι είναι τραγική η κατάσταση. Άρε πατέρα. Άρε πατέρα, πώς τα κάνεις έτσι. Θέλες γυναίκα, ρε πατέρα, γιατί δεν μίλαγες? Θα σου φέρναμε εμείς μπαλέτα ολόκληρα με βουλγάρες. Ήταν ανάγκη να πάμε να τρεφτείς αυτή την παλαιοχαμούρα. Και σου είναι μια σιγά παπαδιά. Μα κύριε Τζέννη, μάλιστα κύριε Τζέννη.
Μου αρέσει που από το γραφείο μας είπαν ότι στη Βουλγαρία ήταν δασκάλου. Αύριο πρωί θα πάμε να το φέρουμε τον συμβολεογράφο να έρθει να υπογράψει ο μπαμπάς διαθήκη. Και να της αφήνει αφηνής και 1.000 και 2.000 και 3.000 ευρώ. Αρκεί μετά να μην μπορεί να ρίξει τη διαθήκη. Και τα υπόλοιπα θα τα αφήνει σε εμάς. Ακριβοδίκαια. Ακριβοδίκαια. Αρκεί να κρατήσει μέχρι αύριο πατέρας. Γιατί αν μας πεθάνει πριν υπογράψει. Θα κρατήσει, ρε Τζέκ, θα κρατήσει. Δεν μπορεί πια να είμαστε τόσο άτυχοι. Απόψε, ας κρατήσει και αύριο ας πάρει με την ευχή μας. Μια νύχτα είναι αυτή. Θα αντέξει, δεν μπορεί. Βάστα, πατέρα, βάστα! Φεύγουνε, αφού ο μπαμπά τους δεν πεθάνει. Γίνεται καλύτερο, τι να κάτσουν οι μάνε. Α, ναι, ο Κρυσταλάσσης έχει συνέχθει πάρα πολύ. Εγώ προχθές που το πρωτοέπαθε είπα. Ήρθαν τα τελευταία του. Τώρα συνήλθε κάπως. Καλέ, τι κάπως. Δύο μέρες μόνο μετά το κεφαλικό και είναι έτσι. Βρε αυτό σε ένα μήνα θα πηδάει. Ας γίνει καλά και ας μην πηδάει. Δεν πειράζει. Εγώ το αγαπάω κι έτσι. Καλέ, δεν εννοούσε αυτό το πηδάει. Είμαστε Παναγία μου. Να περπατάει, να χοροπηδάει. Αυτό ήθελα να πω. Α, βέβαια. Γιατί το άλλο. Το άλλο αργεί να επανέλθει. Δεν πειράζει. Καλά να γίνει. Με το άλλο τι γίνεται, συνεχίζουν να του φέρουν διαθήκες. Συνέχεια, αλλά Τανάση δεν υπογραφεί. Βέβαια, τον έχεις δέσει εσύ. Τον έχεις δέσει για τα καλά. Κάθε μέρα προσπαθούν να πάρουν περιουσία, αλλά τίποτα. Εντάξει, θα σου πω, δεν τους λυπάμαι, έχουν. Ειδικά ο Χρήστος που έχει και το εργοστάσιο. Ό,τι θέλει Τανάση τα πάρουν. Τα μισά τους δώσει Τανάση, τα μισά τα πάρουν. Βέβαια, εσείς η γυναίκα του. Ό,τι πει ο άντρας σου θα κάνει. Βέβαια, με κοιτάνε όλοι με ένα μάτι, ειδικά το κυρία Ρόι, σαν να θέλει να με σκοτώσει. Βρε, άσε να βράσει το ζουμί της η παλιοκατσίκα. Άλλωστε πόσο θα την βλέπει. Α, ναι, αύριο το πολύ μεθαύριο φύγουνε και μας αφήνουνε ήσυχους στο σπιτάκι μας. Σκάσω. Θα σκάσω. Πάμε να κάνουμε την παλαιομικό. Και γιατί να μην την πω, με την παλαιοπιτάνα. Με να βάσει χέρι τόσο άνετα στην ξένη περιουσία η καριόλα. Από πού και σου, κυρία μου, που αφαινέσχες. Ο άνθρωπος έχει παιδιά, έχει υποχρεώσεις. Ήρθες εσύ από που δεν ξέρω. Από τη Βουλγαρία. Το ξέρω. Εγώ τι λες, δεν ξέρω. Εσύ μας, Λετζένη. Σχήμα λόγου είναι εδώ, δεν ξέρω. Καλά, μη συγχύσεσαι. Πήρα να κοιμηθούμε, έχει πάει δύο. Ακόμη να πέσετε. Έχει πνευρισμό ο Χρήστος. Και εγώ, σαν τη σμούρα γυρίζω τόσες ώρες στο κρεβάτι. Πώς τα έφερε η Ρουφιάνα, πώς τα κατάφερε και μας παίρνει από τα χέρια τη μισή περιουσία. Εγώ πάω να πέσω. Έλα κι εσύ. Τώρα, να ρουφήξει λίγο κρέμα και έρχομαι. Έτσι μου έρχεται. Έτσι μου έρχεται. Ποιο γλυκό το της αρέσει, οι παπάδες. Έτσι μου έρχεται να της φτιάξω μια πιατέλα παπάδες με μπόλικη κρέμα και σιρόπι και να βάλω μέσα στη γέμιση όλο το παραθείο που έχει ο πατέρας στην αποθήκη. Να φάει, να γλαπακιάσει και να πάει στο μαγείριστο. Παναγιώτη, τι έχεις, Παναγιώτη. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Βλέπω οι φλιάρες. Βλέπω τη βέσκα να μετράει λεφτά. Μα να το παρακαλάμε δύο μέρες. Δύο μέρες τα γόνατα πέσαμε. Υπόγραψε πατέρα τη διαθήκη. Και να κάνει τι δεν καταλαβαίνει. Μα πώς να μπορούσαμε να την ξεφορτωθούμε. Μωρέ, ένας τρόπος υπάρχει. Αλλά ποιος το κάνει. Να της πούμε αύριο να πάμε όλοι μαζί για βρούγες. Απέναντι εκεί στο βουνό. Και να τις πρόξουμε στον κρεμό. Μα δεν έχει βρούγες τέτοια εποχή. Ό,τι έχει τέλος πάντων. Τα ραβδίκια λάπατα, εκεί θα κολλήσουμε ρε Τζένι. Το θέμα είναι ποιος τις πρόξει στον κρεμό. Μωρέ, πες με ανόητη, πες με τρελή, αλλά ένα πράγμα θα με σώσει. Οι παπάδες που είπες. Ποιοι παπάδες? Οι παπάδες με ρούμι και με κάτι τη ακόμη που θα τους κάνει πιο νόστιμου. Με καλούα! Τι λες τη Σιρετζένη, τι μου έλεγες προηγουμένως. Ρώησε με τα καλά σου. Εγώ για πλάκα το έλεγα. Καμιά φορά στην πλάκα ακούγονται οι πιο ωραίες ιδέες. Γιατί να μην δοκιμάσουμε το παραθείο. Μωρή σε τρελή, δεν θα τη δώσουμε παραθείο. Γιατί? Καλό σου λέει, μην είναι δυνατόν να προτείνει κάτι τέτοιο. Ρε, για σύνερδε, για σύνερδε. Γιατί μου φαίνεται μας έχει χτυπήσει νύστα εδώ μέσα και δεν ξέρουμε τι λέμε. Μας για ύπνο. Όχι, για ψάρεμα. Καλά σου λέει. Δεν είναι πράγματα αυτά που σκέφτεσαι. Λοιπόν, εγώ πάω να πέσω. Αν δεν κοιμηθείς κι εσύ, γιατί σε λίγο θα πεις χειρότερα. Να σου πω, Ρόι. Τι ποσότητα παραθύρου να χρειάζεται για έναν άνθρωπο. Τι είπες. Πάμε να κοιμηθούμε καλύτερα. Πάμε να κοιμηθούμε, γιατί σε λίγο θα αρχίσουν οι παρακρούσεις. Ροή! Παναγιώτη! Σε πόση ώρα δρά το παραθείο! Άπαπα, ξεχάστε το! Και κοιτάξτε, μη σας ξεφύγει τίποτα από αυτά που είπαμε στον Χρήστο! Είσαι με τα καλά σου που θα πω τίποτα. Αυτός μπορεί να με δίνει μόνο από το
Λοιπόν, αύριο το πρωί θα πάρεις εσύ τον Χρήστο να πάτε στο καφενείο να παίξετε πρέφα και εγώ με την Τζέννη θα μείνουμε να φτιάξουμε τους μπαμπάδες να τους ταΐσουμε στη Βέσκα. Είμαστε παλαβοί! Είμαστε παλαβοί και που το συζητάμε! Ναι. Μια τρέλα τη στιγμή ήταν και πάει! Λοιπόν, πάμε για ύπνο. Πάμε για ύπνο γρήγορα! Βέβαια, τώρα που το ξανασκέφτομαι! Παναγιώτη! Καλά, μωρέ, καλά. Μια κουβέντα είπα. Ωχ! Λίγια, Νίνα, ηλίγια! Με κατέστρεψε η χαζή, με κατέστρεψε! Σώπα, βέβαια μου, μην νευριάζει. Δεν φταίει, Νίνα, μην βρίζει την αδελφή σου. Μα γιατί να δώσω τηλέφωνο μου τον Ντόρ! Και πού να ξέρει η γυναίκα τι έχει συμβεί για να μην του το δώσει. Ναι, αλλά τώρα τον Ντόρ ξέρει τηλέφωνο μου, ξέρει που είμαι, που μένω, μπορεί να έρθει εδώ. Σιγά που θα σηκωθεί να έρθει από τη Βουλγαρία. Α, δεν είναι η Βουλγαρία, βάζω τον Ντόρ. Εδώ είναι, Ελλάδα. Εδώ είναι τον Ντόρ. Ναι, στο Κάρπαθο. Από Κάρπαθο με πήρε τηλέφωνο. Από την Κάρπαθο. Ναι, χτίζουν ξενοδοχείο και έχει έρθει δουλέψει εκεί. Ναι, και φοβάσαι τώρα μην έρθει από εκεί. Κρασπήρασε. Βέβαια. Άντε καλέ. Πιο κοντά είναι η Βουλγαρία από την Κάρπαθο. Τόσο μακριά είναι αυτό το Κάρπαθο. Βέβαια. Η Κάρπαθο είναι νησί. Ναι, αλλά τον Ντόρ έχει τώρα. Ξέρει που είμαι, με βρήκε. Θα σε ξαναχάσει. Πώς. Θα φύγω από εδώ, από άντρα μου. Όχι, καλέ. Μόλις φύγει ο Παναγιώτης και ο Χρήστος, θα πάμε στο ΡΟΤΕ και θα αλλάξουμε τον ρυθμό. Εν τω μεταξύ εσύ θα δασκαλέψεις την αδελφή σου. Να πει ότι ο γέρος πέθανε και δεν έχει νέα σου. Λες, Αχ, βρε, Βέσκα! Σε μια κουταλιά νερό πνίγεσαι. Βάζω, είσαι πολύ έξυπνη. Πολύ με βοηθάς. Γιατί σε πόνεσα, Βέσκα μου. Γιατί ξέρω ότι τράβηξες εκεί που ήσουν. Τόσο καιρό στη Βουλγαρία τα έζησα κι εγώ. Και σε βλέπω κι εδώ τώρα τι τραβάς. Λοιπόν, πάω. Σε ευχαριστώ, Βασό. Άντε καλή. Σε ευχαριστώ πολύ. Βέσκα! Βέσκα! Φερόι, περίμενε μισό λεπτό. Τι είναι θα ημένω, καλέ. Ροή, όσο είναι ψηλό τους εμπαμπάδες, το ξανασκέφτηκα. Και. Ροή, άμα τις δώσουμε θα τους φάει. Το να μας φάει τη μισή περιουσία, καλύτερα να φάει τους μπαμπάδες. Το είπαμε αυτό. Ναι, αλλά άμα τους φάει. Τζένι, τι θες. Ένα βράδυ ολόκληρο το συζητούσαμε και τα αποφασίσαμε. Δεν τα αποφασίσαμε. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ. Έχω τύψεις. Μόνο που τη σκέφτομαι θα τη βρούμε τέζα. Όλους μια μέρα τέζα θα μας βρούνε. Και επειδή την λυπάμαι. Εδώ τη ρανιέται. Έφυγε από την πατρίδα της που ψωμολυσούσε και ήθελα να ξεσκατήσει γέρους. Από μια κόλαση τη γλιτώνουμε. Βέσκα! Βέσκα! Βέσκα, πού είσαι! Φωνάξατε, κυρία Ρόη. Ναι, σε φώναξα γιατί έχω κάτι για σένα. Τι? Μπαμπάδες! Παρατέθεσαι! Τι όμορφοι μπαμπάδες! Είναι και μερούμι που σ' αρέσουνε. Κουράζεσαι τόσο με τον παπά και είπαμε να κάνουμε κάτι να σε ευχαριστήσουμε. Και μια και μας είπες ότι τρελαίνεσαι για μπαμπάδες. Σακιστήκαμε να σου φτιάξουμε. Ευχαριστώ, κυρία Ρόη. Ευχαριστώ, κυρία Τζέμι. Είστε πολύ καλές. Ναι, είμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Το είπαμε αυτό. Φάε τώρα. Όχι, όχι. Τι όχι. Δεν τέλει. Τι εννοείς δεν τέλει. Όχι, θέλω, αλλά είπα να κάνω λίγο δίαιτα από σήμερα. Δίαιτα, γιατί. Δεν βλέπετε. Πήρα κιλά κόλο μου. Μα τι καλά που πήρες κιλά. Πού το είδες. Ποπό μου. Καλέ, μια χαρά είναι ο ποπό σου. Αγαλμάτινος. Εσύ καλέ, είσαι σαν μανεκέ. Χοντρούλα, χοντρούλα. Όχι και χοντρούλα. Έχεις τα πεσηματάκια σου. Έτσι πρέπει. Δεν κάνω γυναίκα με πλάκα. Φάε και ένα μπαμπά, τι θα πάθεις. Ένα μπαμπά τώρα, ένα μετά. Ένα φάε τώρα. Δεν χρειάζεται μετά. Να φάω, λέτε. Βέβαια. Όχι, όχι. Έλα, καλέ. Φάε και ένα μπαμπά, τι θα πάθεις. Μην νομίζεις. Δεν έχει πολλές θερμίδες, βούτυρα και τέτοια. Τους κάνω light. Light. Ναι, light. Λες και το ξέρουμε ότι θες να αρχίσεις δίαιτα. Ροή. Ναι, ούτε αμυγδαλόψυχα βάλαμε. Δεν έχει αμύγδαλα. Όχι, ούτε αμύγδαλα, ούτε σταφίδες. Τότε δεν θα είναι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, γιατί θες να πεις. Όχι, δεν καταλάβατε. Δεν θέλω προσβάλλω, δεν θέλω προσβάλλω. Αφού δεν θέλεις να προσβάλλεις, φάε. Φάε. Και τη δίαιτα την αρχίσεις από αύριο. Από μεθαύριο. Εγώ άμα φάω ένα, μετά θα θέλω να φάω όλη την πιατέλα. Αυτό θέλουμε κι εμείς, Βέσκα μου. Να φας να ευχαριστηθείς. Γιατί και σένα τους φτιάξαμε. Α, τι ωραίοι μπαμπάδες. Κυρία Βάσο. Πάλι εδώ, κυρία Βάσο. Ξέχασα να πω κάτι στη Βέσκα και ξαναήρθα. Εσείς τους φτιάξατε τους μπαμπάδες. Ναι, γιατί. Αφράτη φαίνονται. Φρέσκοι, φρέσκοι είναι τώρα μόλις γίνανε. Μας τα μυρίζουνε, πολύ πετυχημένοι δείχνουν. Ευχαριστούμε. Δεν θα με κεράσετε.
Τι να σε κεράσουμε. Έλα, παπά. Γιατί να σε κεράσουμε. Τι πάει να πει γιατί. Καλέ, έτσι δεν συνηθίζεται. Εγώ το πρωί δεν σας έφερα πρασόπιτα. Να την πάρεις πίσω. Καλέ, τι είναι αυτά που λέτε. Για έναν παπά κάνετε έτσι. Όχι, καλέ. Ευχαρίστως να σου δώσουμε. Αλλά είναι της Βέσκας. Γιατί τους φτιάξαμε. Δεν πειράζει. Δώστε ελεύθερα. Όχι, Βέσκα μου. Εμείς τους φτιάξαμε για σένα. Όχι για να τους μοιραστείς με όλο το χωριό. Μα όλο το χωριό είμαι εγώ. Να, εγώ χαρίζω έναν παπά και ένα και δύο. Πάρε βάσο. Κοίτα τι είναι αυτή. Το κερνάμε τους ξένους παπάδες. Η δική μου δεν είναι τώρα, δεν μου τους δώσατε. Ναι, αλλά δεν τους δέχτηκες, οπότε δεν είναι και ακριβώς δική σου. Είναι ή δεν είναι δική μου. Να ξέρω, να κεράσω ή όχι. Χαίρετε. Ήρθατε κιόλας, Παναγιώτη μου. Δεν είπαμε ότι θα παίζατε πέρα μέσα και το βράδυ, γιατί ήρθατε από τώρα. Ο άντρας σηκώθηκε και έφυγε, Τζένι μου. Εγώ το παρακάλαγα να καθίσουμε λίγο ακόμα, αυτός τίποτα. Λύσαξε να φύγουμε. Ας καθόσουμε κι εσύ να πιες μια λεμονάδα. Ήπια. Ας έπινες και μια δεύτερη. Είχαν επιτυχία οι παπάδες. Πολύ μεγάλη. Έφαγες μέσα μου, τους δοκίμασες. Όχι, δεν έφαγα ακόμα. Α, δεν έφαγες. Μα δεν μας δίνουνε, κύριε Παναγιώτη. Τι πράγμα. Ένα παπά ζήτησα κι εγώ και δεν μου δίνουν. Και καλά σου κάνει. Πώς είπατε. Στη Βέσκα δίνουμε, Παναγιώτη μου. Στην κυρία Βάσο δεν δίνουμε. Το ξέρω. Μόλις σας θέλετε καλά σας. Γιατί δεν δίνετε στη γυναίκα. Πάρε, κυρία Βάσο. Όχι. Δεν το πιστεύω. Πάρε, κυρία Βάσο. Όχι. Δεν μου λέτε. Έχετε τρελαθεί. Πάρε, κυρία Βάσο, να μας οδηγήσει. Όχι! Όχι, ρε παιδί μου! Εγώ δεν τους έφτιαξα, εγώ δεν τις δίνω. Γιατί? Για το καλό της. Για το καλό της. Ναι, για το καλό της. Γιατί είναι παχιά, Χρήστο μου. Δεν τη βλέπεις. Είναι πάρα πολύ παχιά. Ναι, δεν λέω. Είμαι λίγο γεματούλα. Αλλά με έναν παπά τόσο να τι θα γίνει. Αυτός ο παπάς δεν παχαίνει. Τι λες και εσύ, μόλι δεν παχαίνει. Μα είναι light, έτσι είπε η κυρία Τζένι. Είπες εσύ ότι είναι light. Ναι. Γιατί η Βέσκα κάνει δίαιτα. Τι να κάνουμε λοιπόν κι εμείς για να τα φάει, τι θα κάναμε light, κατάλαβες. Δεν έχει ούτε σταφίδια, ούτε βουτυρό. Άμα είναι light, τότε να φάω κι εγώ. Όχι! Εσύ έχει ζάχαρο, αγάπη μου. Μην πάθουμε καμιά συμφορά από εκεί που δεν το περιμένουμε. Μα τα light επιτρέπονται. Όταν λέμε light δεν εννοούμε και εντελώς light. Δεν έχουν αυτό. Αλεύρι, ζάχαρη. Καλά σου λέει. Φέρει δεν θα έχουν 700 μίδες, αλλά 350-400, να τις έχουν. 400 τις έχουν στο νερό. Και τι είναι ρε παιδιά 400 θερμίδες, σιγά. Για σένα. Όχι για μένα καλή, για την κυρία Βάσο το λέω. Και για την κυρία Βάσο, πολλές είναι. Μα εγώ δεν έχω ζάχαρο. Ζάχαρο μπορεί να μην έχεις, αλλά είσαι κάπως. Κάπως, πώς κάπως. Ένα, έχεις ένα πρόβλημα με το μεταβολισμό σου. Α, δεν θα με βγάλετε και κουσουρλού, κύριε Παναγιώτη. Μια χαρά είναι ο μεταβολισμός μου, ρολόρ! 2 φορές την ημέρα πηγαίνω τουαλέτα. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Σημασία έχει πως έχει στάση προς την παχυσαρκία. Και τι σε νοιάζει εσένα αν είναι παχιά. Πάει κυρία Βάσο μου και μην τους ακούς. Κυρία Βάσο, πρόσεχε. Το πάχος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του σύγχρονου ανθρώπου. Το πάχος μικραίνει τη ζωή. Πόσο θα της μικρύνει τη ζωή ένας μπαμπάς. Πολύ, πάρα πολύ θα τη μικρύνει. Μη σου πω ότι μπορεί να τη σταματήσει και τελείως. Δεν μας σχέσεις, ρε Τζένι. Κοίτα που δεν με πιστεύει. Φάει, κυρία Βάσο, γιατί αυτοί εδώ έχουν τρελαθεί. Έχει δίκιο το κύριο Χρήστο. Δίαιτα με το στάνιο δεν κάνει. Πάρε, Βάσο. Τι έκανες εκεί, καλέ! Έδωσα, μπαμπά. Πώς με κοιτάτε έτσι, δεν έκανα και έγκλημα. Νομίζεις. Ας το κάνω, κυρία Βάσο. Πλείς που θα τα αφήσω. Είπα, ας το κάνω. Όχι. Καλά. Φάτο. Φάτο βουβάλα. Πώς με είπατε. Είπε φάτο βουβάλα. Παναγιώτη. Όχι, καλά μες είπε. Φάτο. Φάτο να παχύνεις κι άλλο. Να γίνεις σαν την τουλάπα την τρίχνη. Την τρίχνη είπες καλύτερα. Φάτο να μην χωράς μετά να περάσεις από την πόρτα. Φακράνα, εφακράνα. Εγώ χουντρέλα! Εσύ βέβαια τι, ποιος! Κοιτάς που δεν σε λένε, όλοι πίσω από την πλάτη έτσι σε λένε! Ήρθε η Βάσο η κουβάλα! Αχ, είμαι εγώ κουβάλα, Βέσκα μου! Όχι Βάσο μου, το κόλλο σου είναι λίγο μεγάλος από το δικό μου, αλλά είσαι μια χαρά! Α, Θεέ μου, τι ακούω! Είμαι η Βάσο η κουβάλα! Δεν είσαστε καθόλου καλά! Όχι Χρήστο μου, κάποιος έχει προστατευτεί της γυναίκας, όχι για τίποτα άλλο, για να την προστατεύσει! Καλά λέει κύριε Χρήστο, έχει δίκιο ο κύριος Παναγιώτης. Έχω αφήσει πολύ τον εαυτό μου. Άρα να με φωνάζουν και βουβάλα. Δεν το περίμενα. Κυρία Βάσο. Κυρία Βάσο. Δεν το πιστεύω αυτό που έγινε. Τη ξεφτυλίσατε τη γυναίκα για ένα παπά. Χρήστο, μπορείς να μην ανακατεύεσαι. Ό,τι κάναμε για το καλό της το κάναμε. Η Βάσο που είναι παπουλή δεν θα πάει. Ενώ η Βέσκα... Μα εγώ δεν... Όχι τώρα, μη μου αρχίσεις για τρίτες και σαν κλαμάρες. Ένα παπά θα το φας για να μας θυμίσεις. Τόσο κόπο κάναμε για σένα. Καλά, να φάω ένα. Και δύο άμα θες, εμάς δεν μας πειράζει.
με τον καφέ μου. Μετά θέλεις, μετά. Εμείς δεν βιαζόμαστε. Αρκεί να τα δοκιμάσεις. Πρόσεχε ρε Σιτζέλη και στηρίχνεις. Μα δεν είχα δει βρε Παναγιώτη μου ότι είχαν περάσει τρεις τριγάδες. Πού τον έχεις τον νους ρε Σιτζέλη. Δεν ξέρεις που τον έχει τον νου της. Κι εγώ σκέφτομαι τη Βέσκα, αλλά κοιτάω και την περνάει. Φωνάζεις καλέ, μέσα είναι ο Χρήστος. Δεν ακούει. Καλησπέρα. Μπορεί όμως να ακούσει κανένας άλλος από την πιέτη. Τι είπατε? Τίποτε. Πώς από εδώ κυρία Βάσκα. Ενοχλώ. Όχι καλέ. Ήρθα να πάρω λίγο μήνο μπιάντο από τη Βέσκα. Κάντε τη δουλειά σας κυρία Βάσκα. Χρήστο, έρχεσαι, μοιράζεις. Τώρα, τώρα. Δεν την αντέχω άλλο αυτή την αναμονή. Πόση ώρα θα έχει πάρει τους μπαμπάδες. Κοντά μία ώρα και δεν έχει δοκιμάσει ακόμα. Γιατί δεν τρώει έναν επιτέλους. Να ησυχάσει αυτή, να ησυχάσουμε κι εμείς. Ωραία! Παναγία μου, τι θα κάνουμε τώρα, τι θα κάνουμε τώρα. Ηρέμησε, τι σέπεσε. Τους άσχητους θα κάνουμε. Ναι, ναι, τους άσχητους. Τους άσχητους. Τι έγινε, ρε. Ήρθε η κυρία Βάσο, πήγε μέσα να βρει τη Βέσκα και ξαφνικά εκεί έβαλε τις φωνές. Κύριε Παναγιώτη, κυρία Ρόη! Τι κάνετε έτσι, κυρία Βάσο! Μπήκα, πήγαν εκεί με μισό μπαμπά στο χέρι. Μισό μπαμπά! Ναι, φαίνεται έμεινε εκεί που το έτρωγε. Καλό σας πάει! Σκάσε! Σκάσε! Τι είπες, Βέσκα! Πάει το θάλασσο! Δεν το πιστεύω! Δεν το πιστεύω! Πώς πάει, πού πάει! Εκεί που πάνε όλοι, πού θες να πάει ο άνθρωπος. Θέλω να πω πώς έγινε, Βέσκα! Τώρα τι λίγο. Μπήκα μέσα και το είδα να κρατάει μισό μπαμπά από αυτά που του φτιάξατε εσείς, κυρία Ρόη. Εγώ δεν τους έφτιαξα για τον μπαμπά, για σένα τους έφτιαξα! Το ξέρω. Και πήρα ένα για να φάω, αλλά πριν φάω με ήδη τα λάσεις, μου ζήτησε και του το έδωσα. Γιατί καλέ, γιατί δεν έκανες έτσι μια να τους δοκιμάσεις. Τι μαλακίες λες, Ρόη. Τι σημασία έχει ο μπαμπάς, σαν τον μπαμπά που είναι ο μπαμπάς. Τι είπες τώρα, γιατί μπερδεύτηκα. Λέω, τι σημασία έχει το γλυκό. Από το γλυκό πει ο πατέρας. Όχι βέβαια. Τότε τι λες. Ξέρω εγώ. Μες στην καλούλα που τα λέω. Λες μαλακίες. Δες κάνεις σίγουρη ότι ο μπαμπάς έφυγε. Αφού καρδιά του δεν χτυπάει. Αφού ο άνθρωπος ήταν σαράβαλο. Θέλω να πω ησύχασε ο κακομοίρης απ' τα βάσανα. Όχι κυρία Βάσο, πρέπει να βεβαιωθούμε. Πρέπει να βεβαιωθούμε και να πάρουμε τηλέφωνο και τον γιατρό. Αχ, κύριε Θανάση, κύριε Θανάση. Το πιστεύεις αυτό που έγινε. Σκοτώσαμε τον μπαμπά, μου φαίνεται. Δεν έπρεπε να σας αφήσω να τα φτιάξετε, δεν έπρεπε. Και ορίστε, αντί να παραγούμε από την κουλάρα, χάσαμε τον μπαμπά! Και την έχουμε και αυτή πάνω το κεφάλι μας, να της ανοίγουμε τον νόμο εμείς η περιουσία. Παναγία μου, γιατί! Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα! Και τι να κάνουμε, τι κυρία να κάνουμε! Δεν εννοούμε τον πατέρα, με την κουλάρα τι κάνουμε! Ή θα μοιραστούμε την περιουσία μαζί της, ή θα περιμένουμε να φάει και αυτή η καρδιά εκεί. Αχ, μπαμπάκα μου, γρήγορα φύγατε, μπαμπάκα. Πριν τη ώρα σας. Παναγιώτη. Προέχασα το άνθρωπο. Σόπα Βέσκα μου, σόπα. Άντρα μου πάει. Έφραγμα. Μάλλον ήταν έφραγμα. Βέβαια ήταν έφραγμα. Έφραγμα καραμπινάτο. Πήγε όμως ευτυχισμένος ο Μακαρίτης. Με τον παπά στο χέρι τον βρήκε ο χάρος. Πάει κι αυτό. Ρε Παναγιώτη. Δεν σου φαίνεται λίγο σαν να μην έχει γίνει. Το ποιο? Όλο αυτό ρε παιδί μου. Ο θάνατος του παπά, η κηδεία. Να τώρα νομίζω θα ανοίξει η πόρτα και θα δω τον παπά όλο ζώντανο να περπατάει. Εσείς πότε θέλετε? Δεν ξέρω, δεν το σκέφτηκα. Να γυρίσει η τσένη και βλέπω. Εμείς αύριο πρωί-πρωί θα φύγουμε. Τόσο γρήγορα. Τι να καθίσουμε να κάνουμε. Αυτό να μου πεις. Στο χωριό δεν έχουμε πια κανένα. Βρε εδώ καλά-καλά, το σπίτι δεν είναι δικό μας. Σωστά, το έχουμε εξαδιαιρέτου με τη καινούργια μας μανούλα. Τα έκανε ο Μακαρίτης, τα έκανε ο Μακαρίτης. Εμπρός, πώς είπατε, τη Βέσκα. Η Βέσκα δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή, θέλετε να της πω κάτι όταν έρθει. Πώς λέγεστε? Το Ντόρτ. Από την Κάρπα. Α, μάλιστα. Ναι, ναι. Τι είσαστε, άντρας της. Α, μάλιστα, μάλιστα, ναι, ναι. Θα της το πω, μείνετε ήσυχος. Ποιος ήτανε, Χρήστο. Τίποτα, κανείς λάθος ήτανε. Αχ,
άδειο, το σπίτι μου φαίνεται χωρίς το Θανάση. Είμαστε εμείς κοντά σου, Βέσκα μου. Ναι, εσείς είσαστε τώρα. Αύριο φεύγετε και μένει το σπίτι άδειο. Κάποιο θα βρεις να το γεμίσεις, νέα κοπέλα είσαι. Σε αυτό το σπίτι, άλλος από Θανάση δεν μπαίνει. Μη λες μεγάλη κουβέντα. Πού πας, Βάσο? Μέσα, να φτιάξω τους καφέδες. Όχι, Βάσο, όχι. Καφέδες θα φτιάξω εγώ. Το άντρα μου τον πικρό καφέ, εγώ θα τον φτιάξω. Καλά, όπως θέλεις. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Εδώ είναι, μισό λεπτό. Κύριε Βάσο, ο γιος σου. Έλα, Θανάση μου, τι έγινε. Τι είπες? Είσαι σίγουρος? Καλά. Τι είναι, κυρία Βάσο, τι έγινε? Κυρία Βάσο, τι έμαθες? Καλά, τι της είχες αρχικά? Μήπως έφαγε τίποτα περίεργο και την πείραξε? Δεν φαντάζομαι, πότε να πρόλαβε. Τι λέτε, μωρέ, τι να έχει φάει? Ξέρω εγώ, άμα ο άνθρωπος έχει βουλημία, δεν ξέρει τι βάζει στο στόμα του. Κυρία Βάσο, είσαι καλά. Τι έπαθες? Μια χαρά είμαι τώρα. Απλώς ταράχτηκα από αυτό που άκουσα. Μα τι σου είπε ο γιος σου? Κάθεστε. Καθίστε πρώτα. Έλα, πιες λίγο νεράκι. Το ανώνυμο δελτίο του Λότο που κερδίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ είναι του μπαμπά σας! Τι είπες? Αυτό που ακούσατε! Μα πώς! Έπεσε ο μπαμπάς Λότο! Κάθε εβδομάδα! Και με το εγκεφαλικό έπεσε! Όχι καλέ! Το είχε παίξει πριν του έρθει ο Τεπέτακλας! Και κέρδισε 4 εκατομμύρια! Δεν το πιστεύω! Ο Σωτήρης εγκράτησε όλα τα αποκόμματα του χωριού. Εκτός από ένα! Και τώρα είναι σίγουρος! Τυχερός είναι ο μπαμπάς σας! Δηλαδή, συγγνώμη γιατί δεν. Εμείς είμαστε κερδισμένοι του Λότο! Ναι, καλέ, ναι! Δεν το πιστεύω! Όλα τα πάρουμε, καλέ! Πότε για τα πάρουμε! Μισό λεπτό! Πόσα τα πάρετε τα λεφτά? Τι πόσα τα πάρουμε? Θα πούμε γεια σας, είμαστε τα παιδιά μου, μου που κέρδισε! Και το δελτίο? Τι το δελτίο? Πόσα σας τα δώσουν τα λεφτά? Άμα προσκομίσεις το δελτίο, θα τα πάρεις τα λεφτά. Αν δεν το προσκομίσεις, δεν έχει λεφτά! Θα το προσκομίσουμε! Πού είναι για να το προσκομίσουμε? Συγγνώμη! Για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Εδώ μέσα βρίσκεται ένα λότο που αξίζει 4 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, τούπα θα το φέρουμε το σπίτι, τούπα! Μέχρι τα δεμένια θα ψάξουμε! Αλλά γιατί να ψάχνουμε τζάμπα, να ρωτήσουμε τη Βέσκα. Ναι, μωρέ, σωστά, να ρωτήσουμε τη Βέσκα. Αλλά δεν θα της πούμε ακριβώς πώς θα κερδίζει το λότο. Φυσικά, κύριε Παναγιώτη, καταλαβαίνω για χαζή με έχετε. Βέσκα, Βέσκα! Βεσκούλα! Τι θέλεις, κάνω καφέδες! Ας το καφέ μου, βρε Βεσκούλα, και έλα να σε ρωτήσουμε. Τι θέλεις? Βρε κορίτσι μου, έπεσε ο μπαμπάς Λότο. Κάθε εβδομάδα. Μήπως ξέρεις που έχει βάλει το τελευταίο του δελτίο, λέω. Μήπως θυμάσαι. Γιατί κέρδισε? Τι να κερδίσει, κέρδισε. Δηλαδή κάτι κέρδισε, αλλά τίποτα, χασά λεφτά. Γύρω στα 500 ευρώ. Κέρδισε. Αχ, Θανάση μου, γιατί να μην ζει να χαρεί το λότο του. Ναι, δυστυχώς. Για πες μας όμως τώρα, πού είναι το λότο? Γιατί να μην ζει λίγο ακόμα να χαρεί. Καλά, άσε τα κλάματα και πες μας. Πού είναι το δελτίο? Θυμάσαι. Ναι, νομίζω ότι το έβαλε στο κομωδίνο, δεν είναι στο κρεβάτι. Στο κομωδίνο! Όχι! Όχι στο κομωδίνο! Νομίζω ότι το έβαλε στην κουζίνα, στη φρουτιέρα. Στη φρουτιέρα! Όχι φρουτιέρα! Όχι φρουτιέρα! Νομίζω ότι το έβαλε. Λάβα του, πρώτο σιτάρι! Πρώτο σιτάρι! Όχι πρώτο σιτάρι! Όχι πρώτο σιτάρι! Στο δεύτερο μήπο, καθόλου σιτάρι! Δεν είναι σε ντουλάπα. Τώρα θυμήθηκα που είναι λότο. Σε μια θήκη, στο πορτοφόλι του, εκεί το έβαζε πάντα. Ποιο πορτοφόλι του? Στο πορτοφόλι του ένα είχε, αυτό το πες. Αυτό που είχε πάνω το Μεγαλέξανδρο! Ναι. Τι ξέρεις που είναι? Δεν ξέρω. Ανεφέρτο! Δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί το λότο βρίσκεται στο πορτοφόλι. Φοράει αυτή τη στιγμή ο Μακαρίτης στον τάφο του! Τι! Το θάψαμε μαζί με το λότο! Όχι! Δεν γίνεται! Για πλάκα το λες, Ερώη! Καρινέτα, για πλάκα! Αλήθεια είναι, θεέ μου, πεθαίνω! Μα γιατί κάνετε έτσι για 500 ευρώ? Δεν είναι το ποσό! Έχει συναισθηματική αξία για μας αυτό το λότο!
τόσο πολύ! Μα είναι πολύ συναισθηματικοί άνθρωποι. Μα δεν την πιστεύω τόσο για παιδιά! Δηλαδή τώρα, τι θα γίνει Χρήστο με τα λεφτά? Τι να γίνει, Τζένι μου. Απλά το λότο. Θα το φάει το μαύρο χώμα. Κάτσε ρε παιδί μου, μην τρέχεις. Από εδώ, βρε! Περίμενε, δεν βλέπω το μονοπάτι! Καλά, καλά. Δηλαδή, το έχεις πάρει απόφαση. Θα ανοίξουμε το λάκκο με την τσάπα. Γιατί θα τον ανοίξουμε με λέιζερ. Το λάκκο του μπαμπά! Δεν θα τον ενοχλήσουμε πολύ, Παναγιώτη μου. Το λόγο θα πάρουμε και θα φύγουμε. Και ήταν αυτό! Μην με τρομάζεις, τα είπα τα κουκουβάζεις, κουκουβάγια ήτανε! Δεν ήταν κουκουβάγια, Ροή, δεν ήταν κουκουβάγια. Ποιο βραχνό το άκουσα! Ήταν κουκουβάγια κρυωμένη! Ροή, ξέρεις τι λένε για τα πουλιά αυτά? Ότι είναι οι ψυχές των πεθαμένων. Μα τα πιστεύεις αυτά τα πράγματα? Όχι, αλλά άμα είναι αλήθεια, τι γίνεται? Έχω σταυρό με τίμιο ξύλο. Και ποια είναι το τίμιο ξύλο? Βέβαια πιάνει, αφού είναι τίμιο. Και στο έλεγα. Να πεις ότι δεν στο έλεγα. Τι το ήθελες, δεν ρωτάει, και το έβαλες το πρωτοφόλι στον τάφο? Σαν πως θα του χρειαστούν τίποτα ψηλά και θα πάει. Το έχουμε έτοιμο στο χωριό μας, εντάξει. Βάζουμε στο πεθαμένο λεφτά. Του έβαλα κι εγώ 2 εικοσάρικα. Για τα πρώτα έξοδα. Παναγιώτη, ας την κουβέντα και περπάτα. Μα στο δικό μου το πατέρα ήταν ανάγκη να εφαρμόσει τα έθιμα του χωριού σου. Και στο δικό μου πέρυσι έβαλα 2 πενηντάρικα. Α, 100 στο δικό σου, 40 στο δικό μου, ε. Τη βρήκα μπροστά μου, έβαλα, Χριστιανέ μου, μαν. Πάλι καλά. Πάλι καλά να λες που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Γιατί τώρα θα το πάρουμε μόνοι μας το λότο, μόνοι μας! Κάτσε ρε Ρόι, δεν θα τους δώσουμε τίποτα να τα πάρουμε τα λεφτά! Άκου να σου πω, δεν θα γίνω εγώ την πορεία για να κάνω πλούσιο τον αδερφό σου και την άλλη τη μαλακισμένη! Την κάνω που την κάνω, την αμαρτία να τη ευχαριστηθώ τουλάχιστον! Μα δεν είπα να τους δώσουμε τα μισά, ένα ποσό κάτι! Αϊ καημένε! Γιατί ο αδερφός σου θα μας έδινε να το βρίσκε! Εμπρός, έλα τώρα! Τι έλα τώρα! Τι έλα, σκάβε, τι είχαμε εδώ να κάνουμε! Έλα Παναγιωτάκι μου! Δεν μπορώ! Δεν μπορώ! Έλα Παναγιώτη μου, γιατί κολώνεις τώρα! Δεν μπορώ! Είναι η νοσηλεία! Γιατί καλέ, ποιος θα το μάθει? Εσύ, εγώ και ο συγχωρεμένος! Όχι, όχι, δεν γίνεται! Εγώ δεν το κάνω! Χριστιανέ μου, τα θες τα λεφτά? Όχι! Στο κάτω-κάτω της γραφής δεν τα θέλω! Τι να τα κάνω! Τα λεφτά δεν φέρω την ευτυχία! Κάτσε πρώτα να τα πάρουμε και μετά θα δούμε! Μα δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι αμαρτία! Ποιο καλέ! Να πάρουμε το λότο που μας ανήκει! Σκέψου, Παναγιώτη μου! 4 εκατομμύρια! Ένα σκαψιματάκι και άλλαξε η ζωή μας! Φτιαριά και εκατομμύριο! Αν ήταν σκέτο το λότο μέσα στην κάσα, δεν θα με πείραζε. Αλλά είναι και ο συγχωρεμένος ο παπάς! Φέτειλε τώρα την τσάπα! Όχι, δεν στη δίνω! Φέτει τσάπα, εσύ δεν είσαι καλός για τίποτε! Όχι, πάνω τον τόμο μου θα περάσει! Πρόσεξε γιατί θα το κάνω! Είμαστε και στο κατάλληλο μέρος! Γιατί ρε Ρόι, γιατί να περάσουμε αυτή τη δοκιμασία! Αχ, βρε άχρηστε, αχ! Μια φορά στη ζωή αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Αλλά δεν είσαι εσύ για προκοπή. Βρε, θα τελειώσουμε το εξωτικό στη μαγούλα. Θα αλλάξουμε σπίτι. Γιατί να αλλάξουμε σπίτι? Μια χαρά είναι αυτό που έχουμε. Το κολόσπιτο. Κολόσπιτο. Τόσα χρόνια που μου το κομπανάς δεν τα βρήκα στο καλό, ε. Τώρα είναι κολόσπιτο. Αχ, πώς τα βλέπεις στενά και μονοδιάστατα. Βρε, αύριο μεθαύριο η Βίκη μας θα ανέλθει. Θα κάνει δική της εκπομπή στον Αντένα. Θα κάνει παρέα με όλους τους διάσημους. Από Ηλία Ψινάκη μέχρι Βάνα Μπάρμπα. Πού θα τους βάζουν αυτούς τους ανθρώπους, Παναγιώτη μου? Λες, ε! Ε, βέβαια! Πώς νομίζεις ότι γίνονται οι καριέρες? Μπορεί σήμερα να έχει μια μικρή συμμετοχή στο πρωινό μαγκαζίνο. Αύριο μπορεί να λέει το καιρό. Και μεθαύριο μπορεί να γίνει και ηθοποιός. Ναι, αυτό το μπορεί. Η Βίκη μου έχει ταλέντο. Ε, το κορίτσι μας σκέψου. Τη Βίκη μας. Άσε με μένα. Θα έχει τα λαβέρια με διάσημους, ε! Ε, βέβαια! Και πες μου, Παναγιώτη μου, σε τι σαλόνια θα τους βάζουμε τους διάσημους? Δίκιο έχεις, μωρέ! Δεν είναι αυτό σπίτι να καλέσουμε έναν Ηλία Ψινάκη! Ε, είδες που έρχεσαι στα λόγια μου! Ναι, αλλά για να αλλάξουμε σπίτι πρέπει να σκάψουμε το λάκκο! Ε, βέβαια! Τι άλλο! Δεν μου λες, άμα παίρναμε ένα στεγαστικό δάνειο! Παναγιώτη! Έλα, μωρέ, έλα! Κουβέντα είναι! Απόψε τελειώνουν όλα, Παναγιώτη μου! Και το άγχος, τι λεφτά θα στείλουμε στο παιδί στην Ιταλία, και η τσακόπη με τους μαστόρους και το τρέξιμο στη μαγούλα, όλα! Δίκιο έχεις, μωρέ! Πόσα θες, κυρία μου, το σπίτι? Τόσα! Πάρτα, ρε, φύγε! Πόσα θες για να μου αλλάξεις τα έπιπλα τα φωτιστικά? Τόσα! Πάρτα, φύγε! Πόσα θες, ρε, παιδί μου, για την 5η 38? Τόσα, ρε! Πάρτα! Φέρτη! Δεν μου λες, δεν μου λες! Πόσο λες να κάνει ένα κότερο? Α, δεν θα αρχίσουμε τις πατάλες τώρα, Παναγιώτη μου. Ε, όχι. Ε, μια σκέψη έκανα. Όχι, μια σκέψη. Όχι, ούτε σκέψη. Θα έχουμε μια άνεση, αλλά λελογισμένα πράγματα.
Ναι, αλλά θα έχουμε όμως μια άνεση, έτσι. Παιδί, μη σας φέρει το παιδί στην Ιταλία. Παίρνουμε το πρώτο αεροπλάνο για Ρώμη, πεταγόμαστε, το πρωί και γυρίζουμε το βράδυ. Αυτή είναι η ζωή, Παναγιώτη μου. Απόψε τελειώνουν τα βάσανά μας. Αύριο θα είμαστε άλλοι. Τώρα γιατί κλαις? Ας είναι καλά ο Μακαρίτης. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα του. Καημένος ο πατέρας. Μου του φυλαίγεται καλύτερα τώρα, στο φινάλε. Γιατί εσένα αγαπούσε πιο πολύ. Γιατί εγώ θυσιάστηκα. Εγώ τον νοιάστηκα. Και να τώρα που ήρθε η ώρα να ανταπληθείς, Παναγιώτη μου. Γιατί υπάρχει δικαιοσύνη. Και να τώρα. Ο πατέρας από εκεί που είναι, εσύ θέλει να πάρεις το λότο. Άντε, σκάμε τώρα. Καλά, καλά. Τι κάνεις εκεί? Δεν βλέπεις, κάπου. Τώρα με το ροϊδεύεις, βρε, δώσ' του μια και στις ακλαβάρες. Εγώ, δεν μη φωνάζεις κι εσύ, ω! Δώσ' την εδώ, ρε, την τσάπα, εσύ δεν είσαι ικανός για τίποτε. Βάλα πιο σιγά, ρε, βάλα πιο σιγά, άνθρωπος είναι από κάτω. Δεν μου λες, θα κάνουμε δουλειά μας από ψή, θα ξημερωθούμε. Τι ήταν αυτό? Κουνήθηκε. Ο πατέρας. Όχι, από εκεί ήταν ο θόρυβος. Λες να σηκώθει κανάς άλλος, δεν τρως. Ξύλο τρομάρα σου! Η νύχτα των ζωντανών νεκρών! Το ποδαράκι μου! Στραβουλήθηκα, Χριστό! Τι την ήθελες, μωρή, και εσύ την κόμμα νυχτιάτικα! Ξέρω εγώ ότι θα τρέχουμε στα νεκροταφεία να σκάβουμε, να φορέσει τα παπούτσια τα φλακ. Το τακούνι ξεκολλήσει από την κόμμα! Έλα, εντάξει, δεν έχεις τίποτα. Πονάω! Έλα, σταμάτα, φτάσαμε! Τι λες, Χριστό? Είναι σίγουρο κι αυτός ο τάφος του παπά? Όχι τίποτα άλλο, μη σκάβουμε λάθος τάφο. Πώς δεν είναι, Τζένι, αφού το απόγευμα πάλι εδώ δεν ήμασταν. Α, το απόγευμα δεν θυμάμαι. Είναι πολύ ταραγμένοι. Αυτός είμαι. Αθανάσιος Σιδηρόπουλος. Χριστό, φαντάζεσαι να σκάβαμε λάθος τάφο και να βρίσκαμε μέσα μια γριά, ας πούμε. Σκάσε, μωρή, μη γελάς. Δεν μπορώ. Νευρικό είναι. Το φόβο με έχει πιάσει. Μα καλά είσαι, δεν φοβάσαι. Αγριεύομαι λίγο, αλλά τι να γίνει. 4 εκατομμύρια είναι αυτά. Και άμα τα πάρω, ποιος θα χέσει για την Βέσκα και την περιουσία και όλα. Άσε τη Ρόη και τον Παναγιώτη να τσακώνονται με Βουλγάρια τα κτήματα. Εμείς θα το παίξουμε κι ανώτεροι. Δείχνουν ότι δεν ζητάμε τίποτα. Είσαι όμως, ώρες-ώρες τρομάζω μαζί σου. Γιατί να μην τα πάρω τα λεφτά. Σαν πως ο Παναγιώτης δεν ξέρει που είναι. Αλλά έρχεται να τα πάρει. Όχι, γιατί κλάνει πατάτες. Δεν κλάνει πατάτες. Απλώς ο Παναγιώτης δεν έχω τρόπο του, σαν και εσένα. Παναγιώτης δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί να κάνει μια τέτοια πράξη για να πάρει τον λότο. Γιατί έχει κάποιες ειδικές αξίες. Ενώ εσύ παιδί μου δεν έχεις όριο. Δεν ήξερα ότι είχες τόση εκτίμηση στο μαλάκα τον αδερφό μου. Αν υπάρχει ένας τίμιος άνθρωπος ανάμεσά μας, αυτός είναι. Εντάξει. Είναι λίγο καρμίδης. Αλλά μπροστά σε σένα, χίλιες φορές καλύτερος ο Παναγιώτης. Σιγά ρε Τζένι. Σε λίγο θα μας πεις ότι τον εγουστάρεις κιόλας. Το ότι είναι τόφαλος και αντισεξουαλικός δεν σημαίνει ότι δεν έχει κάποια προτερήματα. Ένα κομμάτι μάλαμα είναι. Αλλά είχε την ατυχία να παντρευτεί την Κατινάρα τη Ρόη. Μα τι τζόκα είναι κι αυτή. Μου δεν μα σχέσει βραδιάτικα με τον Παναγιώτη. Τα θέλει τα λεφτά, ναι ή όχι? Όχι. Αν είναι να τα πάρουμε αυτόν τον τρόπο, όχι. 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 Υπάρχουν και κάποια όρια. Α τον αφήσουμε τον άνθρωπο στην ησυχία του να αναπαυτεί. Θε να τον αφήσουμε ήσυχο. Ναι. Ωραία. Πάμε να φύγουμε. Τι? Πάμε να φύγουμε. Τώρα. Οπότε αύριο. Και το λόγο τι θα γίνει? Θα μείνει με στην κάσα και θα λιώσει. Και δεν θα τα πάρει κανείς τα λεφτά. Λες να σηκωθεί ο παπάς να μένει να τα εισπράξει. Ωραία. Τότε να τα πάρουμε εμείς. Αλλά να το ξέρεις. Θα δώσω 50.000 ευρώ σε φιλανθρωπίες. Ένα ποσό τέλος πάντων. Υπεραναπαύσεως της ψυχούλας του. Έτσι είναι. Τι είναι καλέ. Σαν κάποιος να έχει σκάψει εδώ πέρα. Αντρέ καλέ. Ποιος να έχει σκάψει. Εδώ Τζένι. Τζάπα! Και εσύ είσαι και τζάπα! Μα κι εμείς για το κατήλι ήρθαμε! Τι ωραία, να τα ανάψουμε τότε να πάμε να φύγουμε! Τι λες, μωρή πουτάνα! Και εσύ ρε πούστη, ρε φοιτή κολοβό! Παναγιώτη μη! Έφαγες ρε κολοβό, το χτύπα στα λιπαδάκια! Έτρωγες 5 χρόνια τα λεφτά του παπά, δίθεν ότι σπούδαζες! Έφαγες το λεωφορείο του θείου του Κώστα! Θες να φάς το και το λότο μόνο σου! Και γιατί ρε, εσύ
παρέα! Ναι, ρε! Με μένα! Στο παπαδάκι του που ηρέμησε! Φύγε ρε, πούστη μη σου δώσω μια με την τσάμπα και σε κόσω στον άκο μαζί με τον πατέρα! Παναγιώτη, μη! Για το Θεό, Παναγιώτη! Τι πράγμα ήταν αυτά, μια οικογένεια είμαστε! Αν τα αποκοιτάμε, μωρέ, μια οικογένεια είμαστε! Δεν σ' άκουσα να μιλήσει που με είπε κάτι να ρά! Μα δεν το εννοούσα, ρόη μου! Αχτί στα μπουκιά σου, μωρή! Που θα μου πει σε μένα το λεβέντι μου το χαλό! Να σου λέγε ένα μωρή, τι ανοίξει και εσύ το στόμα σου και λε! Άμα ήξερα ότι ακούει μετά, για να νομίζει! Ναι, αλλά θα με κάνει τώρα να μαλώσουμε τον αδερφό μου, το κατάλαβε! Γιατί βρε! Εσύ πριν δεν τον έλεγε, μαλάκα! Θα σε κόσω στο λάκκο, ρε! Θα σε κόσω μέσα και του δύο, ρε! Θα σα κόσω! Α του Παναγιώτη μου, δεν αξίζει να ασχολείσαι, δεν αξίζει! Όχι, ρε, πούστη, μια ζωή μαλάκα δεν γίνεται! Αχ, μωρή, Λουφιάνα, αχ! Έχω πολλά ράματα για την κούνα σου, αλλά δεν μιλάω για την κυρία! Κλάσσα με κυρίες και βγήκες εσύ! Σκάσε μόλι καλό το φελέκι σου, μη σου χώσω καμία! Ναι! Χτύπα από μένα τώρα! Αντί να τη βάλεις αυτή τη σκύλα στη θέση της, θα χτυπήσεις εμένα! Εμένα είπε σκύλα, μωρή! Πότε, τώρα μόλις! Ναι, σκύλα! Γιατί! Τζένι, Τζένι, πρόσεξε, μην ανοίξω το στόμα μου και γίνουμε κόλλος εδώ πέρα! Που ήθελε με την τσάπα να μαυρώσετε τη μνήμη του πατέρα! Γιατί ρε, εσείς ήρθατε να την ασπρίσετε! Σκάσε εσύ ρε, εσύ μη μιλάς! Εσύ ρε δεν έχεις να πάρεις τίποτα ρε! Αυτή τη φορά θα πάρω εγώ, το λέω είναι δικό μου ρε! Γιατί ρε που το βρήκες, στο αμπέλι ή στο χωραφί! Στο νεκροταφείο ρε, και να σκοτήσεις να φύγεις από εδώ! Μπάκο θα φύγουμε! Εσύ τι μιλάς μωρή, τι μιλάς, δικό σου ήταν ο πατέρας! Είναι του άντρα μου! Και ό,τι είναι του άντρα μου είναι και δικό μου. Και οι τραβηχτικές που έκανε ο Ντρούλης από τον πατέρα για να φτιάξει τη βιοτεχνία. Η δουλειά δεν έκανα με επιχόρηγηση από την ΕΟΚ. Ας είναι καλά ο κύριος Αριστόπουλος. Ναι, μας βοήθησε. Θες τίποτα. Με το ασημείωτο βέβαια. Α, έτσι είναι αυτές οι δουλειές. Παίρνεις, δίνεις. Τι δίνεις είναι το πρόβλημα. Τι θες να πεις. Τι να θέλω να πω, μωρή ξεφτυλισμένη. Για πρόσεχε, ρόη, για πρόσεχε, γιατί πολλά έχετε δει μέχρι τώρα. Μας απειλείς, ρε, μας απειλείς τώρα. Παναγιώτη, Παναγιώτη, μη με φέρνεις τα άκρα. Σιγά, ρε, ντάρι. Δεν κοιτάς εκεί τι κάνει η γυναίκα σου με τον κύριο υφυπουργό. Τι κάνω, μωρή. Φίλος μου είναι. 20 χρόνια τον ξέρω τον Αλέκο. Είμαστε στην τοπική Γαλατσία το 76. Από τότε στο φόραγε, ε. Τι είπες, μωρή. Ας τα τριλίγετε εσύ, ρε. Είπες, μωρή, κάνεις ότι δεν ξέρεις τώρα, ε! Κάνεις ότι δεν ξέρεις! Για το Θεό, Παναγιώτη, τι πράγματα είναι αυτά, μπροστά στον τάφο του παπά! Ναι, γιατί ο πατέρας νομίζει δεν ήξερε! Καριόλα σε ανέβαζε, καριόλα σε κατέβαζε! Ο παπάς την αγαπούσε την Τζένι! Την καλό βλέπε να λες! Γιατί καλό σπουδανιάρισε τα γιο του λόγου του! Γι' αυτό μας φόρτωσε τη βέσκα, δεν μου σχόραμε! Α, όλα κιόλα! Λέει τον πατέρα που τανιάρι! Μάζεψε το στόμα σου, μωρή! Αν τα πω και χάμω, μωρέ, που τις κάνεις πλάτες με τον Αριστόπουλο! Εγώ, μωρή, κρατάω το φαναρί! Ναι, ρε. Εγώ μωρή! Ναι, ρε. Εγώ μωρή! Ναι, ρε. Εσύ μωρή που κρατάς το φανάρι στην κόρη σου! Τι είπες ρε κατ' φίλη μου! Καλά να πάθεις, καλά να πάθεις! Το ευχαριστήθηκα! Τι νόμισες ρε, επειδή δεν στα λέμε! Για αγία την έχεις την κουρούλα σου! Αν δεν είναι! Τις κάνει πλάδες, του τη δω! Τι λες ρε ήκουλε! Για ρώτα τι, με τι διασυνδέσεις βγήκε στην τηλεόραση! Έχει ταλέντο ρε η κόρη μου γι' αυτό! Τι ταλέντο καλέ! Ούτε μια λέξη σωστή δεν λέει στην τηλεόραση! Να, να, να! Για ρώτα τι, πόσοι την επιδείξανε για να βγει στο γυαλί. Και στην πήδηξε, ρε! Όλη η εθνική μπάσκετ την έχει περάσει την Βικούλα. Αλλά μόνο! Άμα του βάλει τη σειρά, πα στην Αμερική και έρχεσαι. Πρόστιχη, πρόστιχη, είστε πρόστιχη! Ρε, την είδαμε στην τηλεόραση. Την έδειξε η τηλεόραση στην εκπομπή του Παπανότα. Και στη Λαμπύρη την έδειξανε. Είχε ανέβει στο μπαρ και χόρευε. Είχε βγάλει και το σουτιέν και το έκανε έτσι. Ρόι! Τι ρόι! Έκανε βίντεο μας έτσι! Και τούρλα έξω το βυζί! Και τούρλα έξω το βυζί! Καλά που τη λένε! Ένα από το είχε να πει με τις φίλες της το κορίτσι! Φίλες της ήταν όλοι εκείνοι οι μαγκαλαράδες που τις πιάνανε τον Ινή! Πιάνανε τις φίλες του! Καλέ ψέματα λένε! Λίγο το βυζάκι της φάνηκε! Έτσι κάνουν σήμερα τα κορίτσια! Κάνουν κλάπινγκ στα παπούδια! Πιάνανε τις φίλες τα πουλί! Έλα σε παρακαλώ, σύνελθε! Αχ, αχ, αχ,
Μη στεναχωριέσαι, Παναγιώτη μου! Δηλαδή θα μου δώσεις και τα 150. Ναι, ρε, εντάξει. Αχ, τι ήταν αυτό το ξαφνικό. Έλα τώρα, μην το σκέφτεσαι. Όσο να πεις, πατέρα χάσαμε. Ήταν η συγκίνηση των ημερών, ήταν και αυτό το λότο. Για να με σηκωθώ. Έλα, σιγά, σιγά. Ρε σου Χριστό! Τι είναι, ρε! Ρε σύ, και κοίτανε τι είναι στον τάφος, ρε! Του Γιώργηνε, του Κραχτούδη! Πέθανε ο Γιώργος ο Κραχτούδης! Ε, τι ρε! Λες να φτιάξει τον τάφο την Καρανάκης! Πέθανε, ρε μαλάκα! Καλέ, τι ήταν ο Μακαρίτης και κάνει έτσι! Συμμαθητής μου ήταν, Τζένι! Εδώ, σε 5 χρόνια δε, σε 20, σε 30 το πόνι! Εδώ θα καταλήξουμε! Εδώ θα... Σώπα καλέ, έχουμε τάφος, τι να πας τον Αλέα! Γιώργη, ήθελα να ξέρω μετά από 50 χρόνια θα με θυμάται κανένας! Εδώ, δεν σε θυμούνται τώρα! Ποιος σε ξέρει, ποιος σχέστηκε! Έτσι θα είμαι κι εγώ, σαν τον Γιώργη τον Κραχτούδη! Ένας που πέθανε κάποτε! Καλέ, τώρα τα ανακάλυψες! Αν το κατασκευτείς, τι σημασία έχουν όλα αυτά. Και η τσακωμή, και οι στεναχώριες, και τον λόγο, αφού όλοι θα πεθάνουμε μια μέρα. Και σε πειράζει να πεθάνεις με 2 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Ξέρεις τι πάει να πει 4 εκατομμύρια ευρώ. Την κάναμε μια και καλή. Μωρέ, άμα δεν προσέξεις. Καλά, ναι. Αν όμως μ' ακούσεις και κάνεις τις σωστές επενδύσεις. Ο Παναγιώτης θα τα βάλει στην τράπεζα. Τι λέει, γυναίκα. Παναγιώτη, εμένα του. Το χρήμα θέλει κινήσεις τολμηρές. Χρηματιστήριο. Επενδύσεις, Παναγιώτη, επιχειρήσεις. Και ξέρω εγώ, ρε, από επιχειρήσεις. Και εμένα γιατί μένεις. Ρε, άμα βάλουμε 1 εκατομμύριο εγώ, 1 εκατομμύριο εσύ, ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε. Τι. Παπάδες. Μην τον ακούς. Πάει να σου πάλι χέρι στα λεφτά. Ανοίγουμε το δικό μας εργοστάσιο προφυλακτικό. Να το πάλι το προφυλακτικό. Εγώ αφού έχω πήρα στην καπότα. Δεν είναι ο Παναγιώτης για αυτά. Παναγιώτη, άκουσέ με. Θα επεκτείνουμε το εργοστάσιο μου και θα τους σβήσουμε όλους από την αγορά. Τα έχω σκεφτεί όλα ένα-ένα. Τα λεφτά μου έλειπα. Ε, και να που τα βρήκα. Πώς θα τους σβήσουμε, ρε Χρήστο, αφού τα προφυλακτικά σου σπάνε. Τώρα μεταξύ μας είμαστε. Σπάνε σαν τρελά. Μια φορά είπαμε να βάλουμε ένα με τη ροή να σε τιμήσουμε και κόντεψε να μείνει έλλειος. Είναι και στην κλιμακτήριο. Ε, ξέχνα τα λαθρέα από την Ταϊφάν που έφερνα. Τώρα σου μιλάω για καινούρια. Προχωρημένη τεχνολογία θα τα φτιάχνουμε εμείς. Και σου μιλάω για τις καπότες. Σιγά, ρε Χρήστο. Τι θα έχουν πάνω, κουδούνια. Ε, όχι. Θα είναι απλές, λιτές και απέριπες. Σαν τον Παρθενώνα. Δηλαδή, πώς θα είναι, Χρήστο. Σαν τι ονόκρανα. Ε, όταν λέμε σαν τον Παρθενώνα, εννοούμε μεταφορικά. Θα έχουν design απλό και ταυτόχρονα μεγαλοφιές. Διότι προφυλακτικά έχουν και πολλά. Και με παράξενα σχήματα και με γεύσεις φρούτων, κεράσι, μπανάνα, φράουλα. Λεμόνι! Και λεμόνι έχει ρε τσέκι, αλλά με πιάσανε! Διότι δεν αναδεικνύουν σωστά αυτό που πρέπει. Και εμείς πώς θα το αναδείξουμε, ρε. Ρε, από τι πάσχει το αντεκόφυλλο. Τι φοβάται περισσότερο. Τι φοβάται! Κλείστο, ρε τσέκι, να κάνουμε τη δουλειά μας! Ο κάθε άνδρας ένα πράγμα θέλει. Όταν θα βγάλει το σόβρακο, τι θα παρουσιάσει στα αποκαλυπτήρια. Ό,τι έχει κάνει και δύναται. Εκεί βασίζεται και το καινούριο μοντέλο που έχω σχεδιάσει. Το Big and Strong. Πώς το πες? Big and Strong. Η ενισχυμένη καπότα. Δηλαδή? Θα έχει ενισχυμένα τυχώματα από αγνό καουτσού που θα τον δείχνουν χοντρύτερο, ενώ στο μπροστινό μέρος θα έχει μια μικρή βάτα που θα τον επιμικρύνει. Καπότα με βάτες! Ναι, γιατί! Δεν αλλάζει το σχήμα, αλλά αυξάνει τον όγκο. Ε, ξέρεις τι θα γίνει άμα ρίξουμε τέτοιο πράγμα στην αγορά. Θα κατακλείσουμε την Ευρώπη. Διότι το προϊόν μας δεν απευθύνεται στην ελίτ, τους πρικισμένους. Απευθύνεται στη μεγάλη πλειοψηφία, τους μικρομεσαίους. Σιγά ρε Χρήστο, και πώς είναι οι μικρομεσαίοι. Μα μην το λες, υπάρχουνε. Με αυτό το προϊόν ποντάρω στην ανθρώπινη ματαιοδοξία. Όλοι εκείνοι που σκοτώνονται για τα λεφτά της σήμερον ημέρα, γιατί το κάνουν. Γιατί δεν έχουν να φάνε. Όχι βέβαια. Όλοι σκοτώνονται για τη μόστρα. Κι αν ο άλλος τα χώνει χοντρά για να μοστράρει ένα αυτοκίνητο ή ένα κουστούμι, ε, δεν θα πληρώσει και κάτι της παραπάνω για να μοστράρει στην κόμενα το πέος του. Μην τον ακούς, πάει να σου βάλει χέρι στα λεφτά. Ε, σταμάτα ρε εσύ, ηρώε και εσύ. Ας τον άνθρωπο να πει τις ιδέες του, σαν πως τώρα θα του δώσουμε τα λεφτά. Θα το εξετάσουμε το θέμα, με συμβόλαια, δικηγόρους, υπογραφές. Ακριβώς. Λοιπόν,
Πιάσ' την τσάπα. Τι πράγμα? Την τσάπα, ναι. Πιάσ' την τσάπα να σκάψουμε. Καλά, πιάσ' την, ξεκίνα και έχουμε κι εγώ. Τι έγινε, ρε Παναγιώτη? Άρχισες πάλι τα χαζά! Όχι, όχι, κάντε τη δουλειά σας! Άστο διάλο πια! Δεν το κάνω, επίτηδες! Μόνο το μου έρχεται! Δεν λες που δεν είμαστε ειντοί να τον κάψουμε, να γίνει το λότο παρανάλωμα! Όχι, ναι, δεν λέω, τουλάχιστον σε αυτό είμαστε τυχεροί! Άστο διάλο πια! Αμάντε, ρε Παναγιώτη, εσύ είσαι χειρότερος από την Τζέννη! Ναι! Βρίσκει μας κιόλας, που δεν είμαστε ανέστητοι σαν και σένα. Έλα, Παναγιώτη. Καλά, καλά. Τι έκανα, τι έπαθες! Τζένι, Νέση! Δεν το πιστεύω, πονάς! Με σφάζει! Απόψε θα την πονόλα! Πονάει, πονάει ακόμα! Τι, Τζένι, πονάω! Ας τώρα, Τζένι, και εσύ! Που πονάς, ρε, εσύ, Χρήστο, τι θα κάνουμε! Μήπως θες να ξαπλώσεις! Παιδιά, πρέπει να φύγω, άμα με πιάνει αυτό! Να φύγεις, και το λόγο! Συγγνώμη, ρε Παναγιώτη, αλλά δεν μπορώ. Σκάψτε εσείς! Και θα μ' αφήσουμε δύο γυναίκες πάνω στο τάφο, ρε! Ρε Παναγιώτη, ας τις βλακείς! Εγώ υποφέρω! Αγάπη μου, να έρθω κι εγώ μαζί σου! Όχι, Τζένι μου. Ας μείνει και εδώ ένας από τη δική μας οικογένεια, δεν λέω. Αδέρφια, είμαστε, εμπιστοσύνη υπάρχει, αλλά 2 εκατομμύρια είναι αυτά. 2 εκατομμύρια και 150 χιλιάδες! Μα πώς να σ' αφήσω έτσι! Τζένι, σκάσε και σκάπε. Πάω. Να προσέχεις! Προσέχω! Στο διάολο κι εσύ! Και να βάλεις κανένα έμπλαστρο! Καλά, καλά, καλά! Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος πολύ σε ξεκελάει. Τον βλέπεις απ' έξω νέο και κατάγερο. Και από μέσα είναι... Καβελονιστή για τη μέση του. Μα κάνουν τίποτα αυτοί! Αχ, τι ακούω! Και πώς γύρισε πίσω ο Χριστός! Φαίνεται πονάει πολύ και δεν μπορεί να πάει σπίτι. Χριστό, πονάς! Κυρία Τζένι! Βάσο! Τι κάνετε εδώ με την τσάπα, κυρία Βάσο! Αντιδίπουλη! Αντιποντικόνομη! Θα τη σταματήσω το μαλλί τρίχα τρίχα! Αφήστε την κυρία εδώ και θα την κανονίζω εγώ αυτή! Εδώ είσαι εσύ! Κοιμάται! Άρεσε άμα είναι άλλοι κουραστήκανε! Σύμπρακα με, να ακούστε ευχάριστα! Ας το διάλο, ας βγήκε η μέση για το τίποτε! Η Βέσκα το έχει το λότο, κυρία Ρο, η Βέσκα! Μα πώς είστε τόσο σίγουρες! Ε, ποιος το έχει καλέ! Ξύπνα καλέ κι εσύ! Μα τι ύπνο ρίχνει κι αυτός ο Χριστιανός με τόση φασαρία! Ε, φαίνεται θα πήρε κανένα χαπάκι, δεν πονούσε! Λοιπόν, πάω να φωνάξω τη Βέσκα. Σταθείτε καλέ, και τι θα της πείτε, δώσ' μου το λότο! Ναι! Και γιατί να σας το δώσω? Με συγχωρείτε, κυρία, κύριε Παναγιώτη, αλλά είστε πολύ βλαμμένος! Γιατί να σας το δώσω? Καλό λέει. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τώρα το λέω, το ανοίξει τη Βέσκα. Ναι, και δεν θα το δώσει εύκολα. Αλλά υπάρχει ένας τρόπος να της το πάρουμε. Α, όλα και όλα, κυρία Βάσο. Εγώ δεν έχουμε να τη βασανίσουμε. Μπορεί να είναι άλλα, αλλά είναι άνθρωπος. Καλή είπα εγώ να τη βασανίσουμε. Ξέρω εγώ. Πώς έχουν γίνει σήμερα, μας έχει φοβηθεί το μάτι μου. Η Βέσκα έχει ένα μυστικό. Τι μυστικό? Κάνε πιο πέρα, Χρήστο μου, και επιτέλους ψήφινα, μιλάμε για τον λόγο! Δεν μπορώ να το πω, είμαι σε κάπως δύσκολη θέση. Ελάτε τώρα, κυρία Βάσο, εδώ κανόμαστε! Κάνε πιο εκεί! Χρήστο! 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 Δεν το πιστεύω. Είναι νεκρός! Τι πάθαμε! Τι κακό ήταν αυτό που μας βρήκε. Αχ, κυρία Τζένι μου, τι ξαφνικό ήταν αυτό. Πάει, χάθηκε ο άνθρωπος. Εδώ καλέ καθόταν, εδώ. Έλα, Παναγία μου. Τι να κάνω, πάω να φέρω κι άλλο σάβανο. Δεν τραβάς καλέ. Ρόι, Ρόι, έλα με πισκάσει. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Γιατί με βλέπεις να το έχω πάει αξιδιστά. Ρόι. Προσπέρασα τώρα από την κουζίνα και ξέρεις τι είδα! Ξέρεις τι είδα! Ας με όχι, λέγε! Τους μπαμπάδες, Ρόι! Τι διατέλαμε τους μπαμπάδες! Και πάνω στο τραπέζι ένα μπαμπάδες απαγωμένο! Τι πράγμα! Ρόι, έφαγε! Έφαγε! Αφού σου λέω ότι έκανα μπαμπά μισό! Ο άλλος μισός τι έγινε! Έφαγε μπαμπά με παραθείο! Γιατί θα με φτιάξει και χωρίς παραθείο!
Ηρέμησε, Τζένι. Είδες τι κάνεις με τις ωραίες σου ιδέες. Πεθαίνουν άλλοι αντί άλλο. Τον σκότωσα! Κανέναν δεν σκότωσες. Σκοτώνω σημαίνει παίρνω το όπλο και μπαμ 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 σκοτώνω. Εδώ απλώς έγινε ένα λάθος. Ο Χρήστος έφαγε. Δεν το μιλάμε για την ειλικρίνεια σου. Μην ξαναπείς αυτή τη λέξη. Ο Χρήστος πήγε από καρδιακό. Αλήθεια. Ναι, ρε Σιτζένι, έτσι τα πούμε. Ναι, λόγω δεν μπορώ. Εδώ τι ψήφι. Μα γιατί, αφού στο εξήγησα, ρε Σιτζένι, δεν φταίες. Κλαίτε, κλαίτε. Εμένα και με βέστα. Άντρα, έχασα. Σας καταλαβαίνω, ο Χίρα και εγώ. Δεν είστε και το ίδιο. Εδώ χάσαμε νέον άνθρωπο, χάσαμε παλικάρι. Έλα, ρε Σιτζένι, έλα. Κουράγιο, κυρία Τζένι, κι εγώ στη δειγμά μου έχασα. Έφερα το Σάββανο. Αχ, Χρήστο μου! Καλά, τι κακό ήταν αυτό. Χθες και σήμερα δεν προκάλουμε από Σάββανα. Απάνω που είπαμε ότι μας χαμογέλασε η τύχη με το Λότο, απάνω εκεί ήρθε η καταστροφή. Αλήθεια, κυρία Βάσο, τι ήταν αυτό που μας έλυσε για το μυστικό της Βέσκας. Ορίστε. Λέω, πριν ο Χρήστος μας. Θεός χωρέσκονα. Μας έλεγε ότι υπάρχει ένας τρόπος να πάρουμε από τη Βέσκα το Λότο. Άμα ρε Παναγιώτη και εσύ, ο Μακαρίτης είναι ακόμη ζεστός και εσύ το μυαλό σου στο Λότο. Μην τον αναλώνεις, Ρόι. Μήπως θα γυρίσει ο Χρήστος, όμως δεν πάρουμε τα λεφτά. Ρώτα, Παναγιώτη. Τώρα είναι που έχει η μεγαλύτερη ανάγκη η γυναίκα, τώρα που έχασε τον άντρα της. Τώρα είναι που χρειάζεται το Λότο. Λοιπόν, κυρία Βάσο, τι λοιπόν. Για τη Βέσκα σου, κύριε Χριστιανή μου. Χρήστο μου! Πρέπει να σας το πω οπωσδήποτε. Εσείς τι λέτε. Μα δεν μπορώ. Η Βέσκα είναι φίλη μου και μου το εμπιστεύτηκε. Κάνει εγώ τώρα να το πω. Δεν κάνει. Μα πες το μας και δεν θα το πούμε εμείς παρά έξω. Δεν ξέρω τι να πω. Είμαι σε κάπως δύσκολη θέση. Αλλά και 4 εκατομμύρια ευρώ είναι λογαριασμό. Δεν είναι. Ναι, αλλά και η φιλία μου με το κορίτσι πώς θα την προδώσω. Τόσο καιρό γειτόνισες. Βρε Βάσο, πες το μας. Και εμείς ξέρουμε να εκτιμάμε τα μυστικά των άλλων. Απαπα, δεν γίνεται. Έχω ορκιστεί στη Βέσκα ότι δεν θα το πω. Κι αν σου δίναμε 40-50 χιλιάδες. Τώρα με προσβάλλετε. 50 χιλιάδες θα μου δίνατε έτσι κι αλλιώς. Επειδή έχω το πρακτορείο. 60. Και 50-110 ή το λέτε σκέτα το 60. Ωραία, 110. Δεν μπορώ, έχω ορτώσει όρκο στη Βέσκα. Και δεν αξίζει ένας όρκος 110 χιλιάδες ευρώ. Καθαρά είναι του πρακτορείου μέσα. Καθαρά. Δηλαδή μιλάμε για 110 και 50 του πρακτορείου 160. Ωραία, 160. 160 τώρα. Δεν το κάνουμε στρογγυλό το ποσό. Άντε, το κάνουμε και στρογγυλό. 400. Όχι 400, όταν λένε στρογγυλό εννοούμε 200. Γιατί το 300 σας φαίνεται τετράγωνο. Ωραία, 300.000 ευρώ. 350 του πρακτορείου, 350. Να το πάρει το πρακτορείο καπέλαιο! Πώς, αφού ήταν ρουλίδικο! Ναι, το είδα με το γούρι του. Παναγιώτη, δώσε 450 να τελειώνουμε. Απόψε πρέπει να το πάρω το λόγο. Χρήστο μου! Πονάει η γυναίκα. Λοιπόν, κυρία Πάσο, 350.000 ευρώ. Ωραία. Αλλά ο καθένας σας. Ο καθένας! Βέβαια. 350 εσείς, 350 η κυρία Τζένι. Δεν θα το μοιραστείτε το Λότο, θα μοιραστείτε και το έξοδο. 700.000 ευρώ! Εγώ σας το είπα από την αρχή, εσείς δεν θέλατε. Εντάξει, κλείσαμε στις 700. Ωραία. Και το πρακτορείο μέσα. Και το πρακτορείο, τι λέμε τόση ώρα. Λοιπόν, κυρία Βάσο, σας ακούμε. Ο γάμος της Βέσκας με τον μπαμπά σας είναι άγγελος. Γιατί η Βέσκα είναι δίγαμη. Ήταν ξαναπαντρεμένη στη Βουλγαρία. Όχι, όχι! Δεν έχω εγώ λόγο! Και ποιος το έχει καλέ! Όχι εγώ! Όχι εγώ! Τι θα πεις με την γάρα! Δεν σου μπορεί με το καλό το λόγο! Όχι! Ωραία! Μην το δίνεις! Και εμείς αυτή τη στιγμή θα πάμε στην αστυνομία να τους πούμε ότι ήσουν ξαναπαντρεμένη στη Βουλγαρία! Και ξέρεις για πότε θα σε απελάσουνε! Γιατί σε και παράνομη και απατεώνησα! Βάσο! Τι με κοιτάς! Εγώ δεν είπα τίποτα! Και ποιος το είπε! Το πρεσβυρά! Το πρεσβυρά δεν ξέρει! Τι έννοια σου! Και ξέρουμε εμείς! Τα καρφιά από τη Βουλγαρία οτιδήποτε είσαι άγαμη ήταν πλαστά. Όπως επίσης ξέρουμε ότι ο άντρας σου τον Ντόρ βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και 6 μήνες. Στην Κάρπαθο. Και σε ψάχνει. Μια μέρα πριν ξεψυχήσει ο Μακαρίτης ο πεθερός μου, Θεός χωρέστονε, σε πήρε εδώ πέρα τηλέφωνο. Και υπολόγισες, Ρουφιάνα, μπορείς φύγουμε εμείς από εδώ να πουλήσεις το σπίτι και να εξαφανιστείς και να μην σε βρει. Αλλά αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη. Αγαπάει και τον νοικοκύρη. Αχ, Βάσο, Βάσο, τα είπες όλα. Κοίταξε να δεις,
και εσύ το παράχεσες. Τα ήθελες όλα δικά σου. Πόσα σου δώσανε, μωρή, για να μιλήσεις? Τίποτα δεν μου δώσανε. Εγώ δεν το έκανα και τα λεφτά. Για το σωστό και το δίκαιο το έκανα. Πόσα σου τάξανε! Ας μιλάγες κι εσύ, Βέσκα. Στόμα έχεις. Αλλά το μούγκωσες. Δεν ξέρω πουλάτο, δεν ξέρω πουλάτο. Για να δούμε τώρα. Ξέρεις πουλάτο? Η τυσί προς την Τούτκα βάσω. Εγώ είμαι πρόστιχη, εσύ. Τα ήθελες όλα δικά σου. Τίποτα δεν θα πάρεις τώρα. Τίποτα. Μουρσνίτσα, μουρσνίτσα. Τι σύστασε εσύ? Πώς λένε την πουτάνα στα βουλγάρικα? Κούρβα! Ή τη σύστοση κούρβα! Ή τη συμπρεντάτελκα! Ή τη σύστοση μπρεντάτελκα! Σκάστε καλέ! Ή θα βρίζετε ελληνικά! Να καταλαβαίνουμε κι εμείς, σταματήστε! Καλέ, δεν λέμε τίποτα το σπουδαίο, τίποτα. Αυτά γνωστά. Τη είπα ότι είναι μια πρόστιχη, μια παλιογυναίκα που τήληξε τον παπά σου για την περιουσία του. Αυτά λένε. Εγώ δεν τήληξα κανέναν. Δεν τήληξα. Εγώ αγάπησα παπά σα. Μορτί μα λε, αγάπησε. Τι αγάπησες, μωρή, από τον κύριο Παπαγή? Τα νιάτα και την ομορφιά του. Ήρθαν εδώ και νομίζουν ότι θα μας κοροϊδέψουν, ε. Που τα πουλάς αυτά, καλέ. Εσύ δεν τον έλεγες κολόγυρο? Έτσι έλεγε τον πατέρα. Αλλά... ψέματα λέει. Καλέ, ναι, μην την ακούτε. Κι έχουν φτάνει, τον έλεγε και γύρω σαλιά. Έτσι έλεγες, μωρή, για τον άνθρωπο που σε περιμάσεψε. Σε πάρω στο σπίτι του οι άνθρωποι. Κούρβα σας, κούρβα. Τώρα σε είπε κουτάλα, ε. Το κατάλαβα. Είχε και μούτρα να βρίσκει. Λοιπόν, δώσε το λωτό να τελειώνουμε. Δεν έχω εγώ λωτό. Ωραία. Και εγώ θα πάρω τηλέφωνο την αστυνομία να της πω ότι σε παράνομη. Ο γάμος μου με τον παπά δεν ισχύει πια. Σταματήστε. Α, τώρα θυμήθηκες που έχεις λωτό. Θυμήθηκα. Να το. Εδώ στο τέ. Όχι ακόμα. Δώσε καλέ το λωτό και μην τους τηλεφωνείς τους ανθρώπους. Έχουν και νεκρόνευμα να παρακλάψουν. Περιμένει ο νεκρός, δεν φύγει. Δώσε μόνη το λωτό. Όχι. Τι? Δεν το δώσω πριν μιλήσουμε. Εσύ και εγώ. Όλοι. Άκουσε να σου πω, πουλάκι μου. Όχι επειδή. Σκάσε, Ρόλι. Είπες. Σκάσε, είπα. Άρα τι λέει. Σκάσε, λέει. Πού είναι τρελάτε. Καθίστε κάτω αυτό το στιγμή. Τι δεν μπορεί να σου δώσω καμία. Καθίστε να μιλήσουμε για μπαμπάδες. Τι? Για μπαμπάδες με ρούμι. Μα γιατί ρωτά. Λέει, Παναγιώτη. Να καθίσουμε, λέει. Πώς φτιάξατε μπαμπάδες? Μα γιατί ρωτά. Εφέτερα δεν είναι συνταγή. Α, δεν την ξέρεις. 250 γραμμάρια αλεύρι, 100 γραμμάρια ζάχαρη. Σκάσε, Βάσο. Καλέ, τι λέει αυτή, πώς μιλάει έτσι? Πώς φτιάξατε μπαμπάδες? Με αγνά υλικά του χωριού τους έφτιαξαν. Μήπως βάλατε και τίποτα άλλο μέσα? Έβαλα ό,τι ακριβώς λέει η συνταγή της Βέφας Αλεξιάδου. Λέει Βέφα Αλεξιάδου και παραθύρω. Τι να τα πω, Ρεσμόρι, τι κουβέντες! Όχι τσοχάδες, όχι τσατήλες, μην τσατιστώ κι εγώ! Μην την τσατίζεις, Παναγιώτη μου, διαλογική συζήτηση κάνουμε. Προχτές το απόγευμα πήρα ένα μπαμπά και βγήκα να το φάω στη αυλή. Εκεί όμως που το κράταγα, πετιέται αράπης και χράπη το αρπάζει από χέρι μου και το τρώει μια μπουκιά. Ευτυχώς για μένα, δυστυχώς για το αράπη. Α, γι' αυτό σταμάτησε να γαβγίσει το σκασμένο. Εγώ το έθαψα στη αυλή. Μετά πήρα άλλο μπαμπά. Αλλά με είδε τανάσης. Μου ζήτησε. Το λυπήθηκα και του το έδωσα. Ευτυχώς για μένα, δυστυχώς για το Τανάση. Και τότε έγινα σίγουρη. Μπαμπάδες ήταν για μένα, να βγω από τη μέση. Τι είναι αυτό που λες, μωρή? Μας κατηγορείς? Ναι. Είπε ναι. Μας κατηγορείς ότι σκοτώσαμε τον πατέρα μας και τον αδελφό μας. Καταλάβεις. Εμένα θέλετε να φάτε. Καλή, τι είναι αυτά που ακούω? Γι' αυτό δεν σου δίνανε να φας. Γιατί μπαμπάδες είχαν δηλητήριο. Και νομίζω ότι απειλείς, μωρή, με αυτά τα παραμύθια. Πού θα βρεις να τα πεις όλα αυτά? Στη αστυνομία, στο Μάκη Τρανταφυλόπουλο, παντού. Και ποιος θα σε πιστέψει, σαν ένα μωρή? Όχι, τι είπες, Βάσο? Όχι, θα την πιστέψω. Εγώ την πιστεύω. Α, πιστεύεις τώρα. Ε, βέβαια, Βέσκα μου. Εγώ δεν ήξερα τέτοια πράγματα. Τώρα όμως που τα ακούω, αλλάζει το πλάσμα. Στη κουζίνα υπάρχει μισό μπαμπάς. Το άλλο μισό το φάγε κύριο Χρήστο. Καλέ Θεός φυλάξει. Εδώ μιλάμε για εταιρεία δολοφόνων. Όλους θα μας σκοτώνανε στο τέλος. Όπου Βεσκάκι μου την πήγες να πάθεις. Ήρθε βρε κοκορίς από τη Βουλγαρία να δουλέψει. Και όχι μόνο του δίνατε ένα μισθό της πείνας. Βρε πήγατε να το φαρμακώσετε κιόλα. Όχι κυρία Βάσο, λέει ψέματα. Τι ψέματα καλέ, τέρατα. Τέρατα και σημεία κάνατε σαν δεν τρέπεστε. Και πήγα
στείλατε εμένα να με ξεπετάξετε με 700.000. 700 σου δώσανε. Άλλη. Σε κλέψανε. Αν δεν το βλέπω. Πού να μου τα δείτε, Καρμίδιδε. Μορδεύτηκε κανείς άλλος. Εγώ φταίω που δεν σ' άφησα να χάσω τους μπαμπάδες. Και που θέλατε να πάρετε και το λαντομάνι σας, ε. Βέσκα, πάρε την αστυνομία. Αμέσως. Καλέ, τι κάνεις εκεί. Θέλω να πω ότι είμαι παράνομη, ο γάμος μου είναι παράνομος και εσείς σκοτώσατε παππού Χρήστο και Αράπη. Είναι και η ζωοκτονία στη μέση. Καλέ, τι είναι αυτά που λες. Μα τι λέω και αυτά, βρε Βέσκα. Τι θέλατε να πείτε ότι είμαι παράνομη. Εμείς. Έτσι δεν είπατε. Και ό,τι λέμε εμείς το πιστεύεις. Άκου τώρα η ιδέα να πάρει την αστυνομία. Γιατί να βάλουμε τρίτους και τέταρτους στα δικά μας. Εδώ μια οικογένεια είμαστε, βρε Βέσκα. Η οικογένεια, καλέ. Τώρα δεν λέγατε ότι ο γάμος του κοριτσιού είναι άκυρος. Ίσως το πιστοποιητικό του γάμου να είναι γνωστό, αλλά τα αισθήματά της για τον παπά ήταν αλήθινα. Αφού αγαπηθήκατε τόσο πολύ, ο γάμος σας είναι ιερός. Αφού ο πατέρας αγάπησε, στην ουσία είσαι η γυναίκα του. Και η μητριά μας. Σχεδόν μάνα μας, Βέσκα. Μάνα σας. Ναι, Βέσκα, μάνα μας. Ωραία, τότε θα πάρει η μαμά το λότο. Είπαμε μάνα μας, αλλά μην το παραχέζουμε κιόλας. Γιατί, αυτή δεν αγάπησε ο Μαγκαρίτη. Γιατί εμάς μας μισούσε. Γι' αυτό, στα τρία το λότο. Να μην μου μείνει και εμένα κάτι από το άντρα μου. Όχι στα τρία, Βέσκα μου. Στα τέσσερα το λότο. Να μην μου μείνει και εμένα τίποτα. Εσένα γιατί, ήταν συγγενής σου. Όχι, συγγενής μου δεν ήτανε. Αλλά μπορώ να πάρω και εγώ την αστυνομία. Δηλαδή, στα τέσσερα το λότο. Ακριβώς. Τέσσερα ίσα μερίδια. Εμείς βέβαια είχαμε να παίρνουμε και 150.000 παραπάνω το Χρήστο. Ε, όχι, βα. Εγώ έμεινα θύρα. Έχασα τον άντρα μου. Θέλετε και 150.000. Ε, καλά σου λέει εσύ. Αμάνθια και σιρερόι. Χρήστο. Γιατί να μην ζεις να χάρεις κι εσύ αυτά τα λεφτά που μας έδωσε ο Θεός. Εσύ που ήσουν ο καλύτερος από όλους. Ο πιο τρυφερός. Ο πιο τίμιος. Ο πιο μεσαλής! Βέσκα! 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 Κύριο Χρήστο, με κοιμάστε! Με βλέπεις να κοιμάμαι! Μη φωνάζετε, κύριε Χρήστο, κοιμούνται! Κοιμούνται, στο νεκροταφείο είναι, Βέσκα. Από εκεί έρχομαι κι εγώ. Στο νεκροταφείο? Κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Τι να καταλάβω, κύριο Χρήστο. Τους άφησα να σκάβουνε και έφυγα. Έκανα ό,τι έπαθε Ρουβάγκο και ήρθα να του πω εδώ να τα πούμε οι δυο μας. Γιατί το λότο το έχεις εσύ, Βέσκα. Εγώ δεν έχω τίποτα. Το λότο το έχει παππού στο πορτοφολάκι. Εσύ το έχεις, Βέσκα, και είπες ότι είναι στο μνήμα νομίζοντας ότι δεν θα πάμε να το ψάξουμε. Εγώ δεν έχω τίποτα, είπα. Βέσκα, δώστο με το καλό. Δεν έχω λότο. Φέρνω μου, είπες. Δεν έχω λότο. Βέσκα, τη μέρα που πέθανε ο μπαμπάς, πήρε εδώ τηλέφωνο ο άντρας σου, ο Τοντόρ. Από την Κάρπαθο και μίλησα εγώ μαζί του. Τι είπες? Ωραίο το σχέδιο σου, Βέσκα, αλλά έχει ένα λάθος. Είσαι δίγαμη. Τώρα έχεις το λόγο. Ναι. Πού το δίνεις, σε παρακαλώ. Κύριο Χρήστο, μην το πείτε σε κανέναν. Να το μοιραστούμε μισό-μισό. Τι λες, μωρή. Του πατέρα μου τα λεφτά θα μοιραστώ εγώ μαζί σου. Κανένας δεν θα πάρει από αυτό, κανένας! Ούτε ο μαλάκας ο αδερφός μου που θέλει και 150.000 για το λεωφορείο του θείου, ούτε η ίδια γυναίκα μου, ούτε κανείς. Θα το πάρω και θα φύγω και δεν θα με ξαναδούνε ποτέ. Αυτό δεν έχει σκοπό να κάνεις κι εσύ. Κύριο Χρήστο, λυπήσουμε. Τόσους μήνες με το γέρο. Γιατί να μην πάρω κι εγώ κάτι. Δούλα με είχε το κούφταλο. Το γεροσαλιάρης. Και ήθελε και γλύκες το ξεμοραμένο. Τι κάνετε εκεί. Τρώω, δεν βλέπεις. Κύριο Χρήστο, δεν ξέρετε. Τι να ξέρω. Δεν πρέπει να φάτε, μπαμπάδες. Γιατί, επειδή λέει αυτές τις μαλακίες η Τσένη ότι έχω ζάχαρο. Ναι, γι' αυτό. Έννοια σου και δεν θα μου τα πρίσει για πολύ καιρό ακόμα. Ναι, έτσι είναι. Όταν έρθει όμως, δεν είναι ανάγκη να της πεις ότι έφαγα. Όχι, κύριο Χρήστο. Δεν θα της το πω. Θα πάρω το μυστικό στο τάφος.